Αλληλούια, λέμε και κλαίμε, κυρίες και κύριοι ακροατές, φίλοι του Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Νικολαίδης, Χρήστος και όσοι στην κονσόλα του ήχου. Και παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 10, έτσι σε αυτό το τελευταίο Σαββατοκύριακο τουλάχιστον για εμάς, για την εκπομπή Αλληλούια, εδώ στον αέρα του Λίμπερο 107,4 στα FM. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. 2310-287-888 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σήμερα θα είμαι και μοναχός, οπότε όσοι έτσι θέλουν μπορούν να καλέσουν να τα πούμε. Και φυσικά FM κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, στο οποίο εγώ έλειψα λόγω ανηλυμένων οικογενειακών υποχρεώσεων, για την ακρίβεια δύο γάμους στους οποίους είχα να παρευρεθώ, Χρήστο και όσοι, back to back, δύο, Σάββατο γάμος, Κυριακή γάμος, και μάλιστα ένα Σάββατο απόγευμα, άλλος Κυριακή πρωί, οπότε καταλαβαίνεις ότι ακόμα δεν έχω συνέλθει από την κούραση. Και ο ένας γάμος και όλα ήταν στο Καρπενήσι, στο οποίο έχεις πάει στο Καρπενήσι, Χρήστο? Μην πας, άστο, μην πας. Έχει ένα δρόμο, παίζει να είναι ο χειρότερος καρόδρομος της Ελλάδας. Όλο στροφές, δεν το συζητάμε. Το κεφάλι μου έγινε κουδούνι μέχρι να φτάσω. Από Λαμία, ναι. Και στην επιστροφή από Καρδίτσα. Τι, έχεις πάει Καρπενήσι και σου άρεσε ο δρόμος? Λοιπόν, και άκου τώρα να δεις σκηνικό. Μπαίνω που λες στο ξενοδοχείο, δεν θα πω ποιο ξενοδοχείο είναι. Εκεί στο Καρπενήσι, που θα γινόταν το γλέντι, η δεξίωση του γάμου. Και ποιον βλέπω μπροστά μου? Βαγγέλη Μόρα. Ήταν η αποστολή της ΑΕΛ, εκεί στο ξενοδοχείο που γινόταν η δεξίωση του γάμου, ήταν η αποστολή της ΑΕΛ. Και κάποια φάση, ρε παιδί μου, αρχίζω και βλέπω έτσι το Μόρα, λέω τι κάνει αυτός εδώ, βλέπω μπλουζάκι, λέω εντάξει, okay, θα είναι και προετοιμασία. Κατέβηκαν όλοι, ο προπονητής και τα λοιπά, καθόταν παράμερα, μιλούσε με το τεχνικό team και μετά έκανε και την καθιερωμένη μυστική συνάντηση, όπου ήταν κλειστές οι πόρτες φυσικά και τα λοιπά. Γενικότερα εντάξει, θα προσπαθήσει και φέτος η ΑΕΛ για τη σωτηρία, όπως κάνει τα τελευταία χρόνια επικούγια. Καμία σχέση με την ΑΕΛ του Πιλαδάκη, την πάλε ποτέ ΑΕΛ του Πιλαδάκη, έτσι, γιατί ο Πιλαδάκης την έριξε κατηγορίες, αν τα λέμε και αυτά. Μην τα ξεχνάμε. Την πάλε ποτέ ΑΕΛ του Πιλαδάκη, εκεί με τον τον Μαρκόφσκι, δεν θυμάμαι τώρα, τον Μπολωνό, αυτό την πεκτούρα που είχε φέρει ο Πιλαδάκης, και είχαν πάρει και ένα κύπελο εκεί πέρα στην ΑΕΛ. Γενικότερα καμία σχέση η ΑΕΛ του τότε με την ΑΕΛ του τώρα. Στο Καρπενήσι για το στάδιο της προετοιμασίας, και νομίζω γενικότερα ότι όπως και ο Άρης πήγε στα 35 πηγάδια, έτσι αυτές οι ψηλές περιοχές όπου το καλοκαίρι θεωρητικά τα πρωινά και τα απογεύματα κάνει πώς το λένε, καλή θερμοκρασία, προκειμένου να μπορούν οι παίκτες να μην τέλος πάντων σκάνε, για να μπορούν να κάνουν την προπόνησή τους απρόσκοπτα, ενδείκνυται. Βέβαια, από ό,τι μας έχουν μεταφέρει οι ρεπόρτερ του Άλλης στην Ολλανδία και δει για μας εδώ ο Χρήσανθος Τσαλτίδης, υπάρχει ένα φοβερό κύμα καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη, 33, 34, 35 βαθμούς, το οποίο βασικά είναι λίγο έτσι, πώς να το πω, δεν το περιμένεις για τέτοιες χώρες. Θα πω βέβαια και εγώ την προσωπική μου εμπειρία. Πριν από 4 χρόνια είχα μετακομίσει οικογενειακώς στην Ολλανδία, και η αλήθεια είναι ότι τότε, και με βάση αυτά που μου λέγανε οι άνθρωποι από εκεί, ήταν το πιο ζεστό καλοκαίρι μέχρι εκείνη τη στιγμή. Κάτι 33 ξεγυρισμένα, έβλεπες τους Ολλανδούς να περπατάνε χωρίς μπλούζα. Γενικότερα ήταν λες και ήσουν στην Καλιφόρνια φάση. Φυσικά όλο αυτό κράτησε κοντά στο 20 ημέρο, γιατί στη συνέχεια μετά τον Αύγουστο αρχίσαν αυτές οι ωραίες οι βροχές που έχει εκεί στην Ολλανδία, οι οποίες μπορεί να είναι και μέρες με βροχή,
δεν σταματάνε. Και φυσικά άρχισε να ανοιχτώνει και από τις 3. Γιατί ξέρεις, είχα πάει καλοκαίρι και μέχρι τις 11 και είχε φως έξω. Περπατούσε κανονικά. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδί. Και μετά το χειμώνα, 3 η ώρα, έγινε έξω μαυρίλα. Μαυρίλα, τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, βέβαια κάθε χώρα έχει τα καλά της και τα κακά της. Αυτό που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στην Ολλανδία συγκεκριμένα ήταν το γεγονός ότι παντού, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε, έτσι πώς να το πω, περιοχή, έβλεπες πολλά γήπεδα. Πάρα πολλά γήπεδα ποδοσφαίρου. Είναι μια χώρα η οποία το αγαπάνε πολύ το ποδόσφαιρο και είναι νομίζω το κύριο, είναι το κύριο άθλημα της χώρας. Δεν έχουν ιδιαίτερη αγάπη για τον μπάσκετ, δεν θα δείτε πολλά γήπεδα μπάσκετ γενικότερα σε όλη την επικράτεια. Παρόλα αυτά, γήπεδα ποδοσφαίρου χορτάρι, όχι αστεία, θα βρείτε σε κάθε γειτονιά. Και αυτό που λέω δεν είναι υπερβολή. Μπορεί, αν κάποιος φίλος θέλει να, που ζει στην Ολλανδία ή που μας ακούει τέλος πάντων και έχει πάει στην Ολλανδία, μπορεί είτε να με επιβεβαιώσει, είτε να με ξεφτυλίσει, να με διαψεύσει, να μου πει ότι τα παραλές, Μιχάλη. Όχι, εγώ έζησα και 6 μήνες εκεί πέρα τέλος πάντων. Νομίζω ότι είναι από τις χώρες, η Ολλανδία μαζί με την Αγγλία θα έλεγα, που έχουν πάρα πολλά γήπεδα ποδοσφαίρου συγκριτικά με την έκτασή της. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε, εντάξει, θα το σχολιάσω τώρα γιατί δεν θέλω να μείνω πολύ σε αυτό, νομίζω ότι έχει μαυρίσει η ψυχή όλων με αυτό που έχει συμβεί στην Ανατολική Αττική με την φωτιά, με την τραγωδία αυτή, η οποία αυτή τη στιγμή αριθμεί 88 νεκρούς. Είναι συγκλονιστικές οι ιστορίες για το πώς αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων χάθηκαν εκεί. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι το φρικτό τρόπο με τον οποίο φύγανε αυτοί οι άνθρωποι και δεν θα μείνω πολύ σε αυτό. Απλά στην όλη συζήτηση που γίνεται αυτή την εβδομάδα για ευθύνες και τα λοιπά, που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το θέμα της παραίτησης είναι καθαρά θέμα προσωπικής ευτυχίας. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Ο καθένας μπορεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση όταν συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό, τόσο μεγάλο σε έκταση και έτσι με τέτοιες προεκτάσεις, θα έπρεπε να υπάρχει ευτυχία, ρε παιδί μου, και να πει ο καθένας από αυτούς που έχουν μια κάποια θέση ευθύνης, να πει ότι ξέρεις κάτι, τάξη, okay, μπορεί να μην ευθύνομαι 100% εγώ, μπορεί να μην τέλος πάντων προκάλεσα εγώ αυτό το πράγμα ή να μην έχω το μεγαλύτερο μέρισμα ευθύνης, αλλά είμαι σε μια θέση ευθύνης και αν μη τι άλλο για λόγους ευτυχίας παρετούμε, γιατί στην σκοπιά μου, να το πω έτσι λαϊκά αλλά στρατιωτικά, συνέβη και αυτό το πράγμα. Δεν είναι ανάγκη να φταίς προσωπικά, αλλά όταν στη σκοπιά σου συμβαίνουν τόσο τραγικά πράγματα για τα οποία έχεις 1% ή και 100% ευθύνη ή και 0%, αλλά συμβαίνουν στη σκοπιά σου, στη διοίκησή σου, εντάξει, κάπου πρέπει να έχεις μια ευτυχία και να πεις ότι ξέρεις κάτι, εντάξει ρε παιδιά, okay, προσπάθησα να τα καταφέρω, από τη στιγμή που έγινε αυτό κάτι πάει να πει ότι δεν τα κατάφερα ή τέλος πάντων δεν το κάναμε σωστά και okay, φεύγω, γιατί προφανώς δεν είμαι καλός για αυτό το πράγμα. Και το λέω αυτό καθότι στο Δήμο Μαραθώνα, εκεί που είναι δήμαρχος ο Ηλίας ο Ψινάκης, έλαβαν χώρα 2 παρατήσεις, οι οποίες είναι οι πρώτες και παίζει Χρήστο να είναι και οι μόνες οι οποίες θα γίνουν στο τέλος και είναι άνευ έτσι πολιτικής σημασίας. Παρετήθηκε η αντιδήμαρχος πολιτισμού και παιδείας για λόγους ευτυχίας. Και ο αντιδήμαρχος ανάπτυξης και έργων του Δήμου, ο οποίος, και αυτό ήθελα να πω, γράφει αυτό ακριβώς που λέω, το οποίο είναι τυπικό, ρε παιδί μου, είναι, αν θέλεις,
υποκριτικό μέχρι ένα σημείο. Εντάξει, όχι υποκριτικό, αλλά είναι τυπολατρικό. Αλλά έχει από πίσω και μια δόση, ας πούμε, ευθυξίας. Γράφει συγκεκριμένος κύριος ότι η συνείδησή μου ότι υπάρχει περίπτωση να μπορούσε κάποιος να τα καταφέρει καλύτερα από μένα με οδηγεί στην απόφαση να παραιτηθώ και από τη θέση του αντιδημάρχου και από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου και να πάω σπίτι μου. Λοιπόν, ο κύριος που το έγραψε αυτό είναι αντιδήμαρχος ανάπτυξης και έργων του Δήμου Μαραθώνα και λέγεται Τσούπρας. Όχι Τσίπρας, Τσούπρας. Έτσι, για έναν φθόγκο διαφορά μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο μεγάλη διαφορά έχουν ακόμα και οι λέξεις. Το λέω αυτό γιατί δεν θα το πάω πολιτικά το ζήτημα. Θα το πάω επί προσωπικού. Δεν μπορεί να λες ότι αναλαμβάνω την ευθύνη και να μην υπάρχει ένα είδος παραίτησης. Όχι αίμα στο βωμό αυτοτιμωρησίας ή τέλος πάντων της τιμωρίας ότι κάποιος πρέπει να πέσει, να τιμωρηθεί, να πέσουν κεφάλια κτλ. Αλλά για λόγους ευθυξίας. Δηλαδή, κύριε Τόσκα μου, υπουργέ, στην Σκοπιά σου έγινε αυτό το πράγμα, όσο και καλός να είσαι. Κάτι δεν έκανες καλά, κυρία Δούρου μου, που υποσχόσουν πριν από 4 χρόνια ότι θα κάνεις αντιπυρικά έργα κτλ. 4 χρόνια περάσαν. Δεν πέρασαν 4 μήνες. 4 χρόνια περάσανε. Έργα, οικοδομές, κτίρια ολόκληρα χτίζονται σε λιγότερα από 1-2 χρόνια. Και εσείς 4 χρόνια δεν μπορέσατε να κάνετε κάποια αυτονόητα πράγματα. Να δεχτώ ότι εκεί στο μάτι υπάρχει άναρχη δόμηση, ότι είχαν κλείσει την παραλία που όντως ισχύει. Τι έγινε τόσα χρόνια, δεν μιλάω για τα προηγούμενα, εντάξει, έχουν τεράστια ευθύνη. Εσείς τι κάνατε 4 χρόνια. Τι κάνατε για αυτό το πράγμα, γκρεμίσατε σπίτια. Δηλαδή, ας υπάρχει και λίγη ντροπή, ιδιαίτερα, γιατί δεν θα μιλήσω για τις περιουσίες που και αυτό είναι τέλος πάντων μετρήσιμο, αλλά όταν 88 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ένα απόγευμα, σε μερικά λεπτά, και αυτό έχει γίνει είτε από την ολιγορία του κρατικού μηχανισμού τώρα, είτε από την ολιγορία του κρατικού μηχανισμού σε διάρκεια χρόνων, δεν μπορεί κάποιος να μην δεν πάει σπίτι του. Κάποιος πρέπει να πάει στο σπίτι του. Αν όχι όλοι. Αλλά κάποιος πρέπει να πάει στο σπίτι του. Δεν είναι δυνατόν να χάνονται με αυτόν τον τρόπο άνθρωποι εν έτη 2018 και εμείς να θεωρούμε ότι είμαστε ευρωπαϊκό κράτος. Δηλαδή, να πω τώρα κάτι εγώ. Οι Χαλκιδικοί τα φέρουν εδώ στα δικά μας. Έτσι. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κύριε Τζίτζι Κώστα μου. Η Χαλκιδική δεν έχει 12 χρόνια που το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής από την Κασάνδρα και κάτω κάει και ολοσχερός. Ήμουνα εκεί, το έζησα. Πνιγήκαν άνθρωποι, χαθήκαν άνθρωποι και εκεί, πολύ πιο λίγοι από τώρα, από ότι τώρα, αλλά χαθήκαν άνθρωποι και εκεί. Και κυρίως περιουσίες και κυρίως όλο το Πευκοδάσος. Και λέγαμε τότε, τουλάχιστον να μην χτιστούν και τα λοιπά. Ούτε 3 χρόνια μετά, ξενοδοχεία, σπίτια, βίλες κτλ. Και ρωτώ, είμαστε 12 χρόνια μετά από τότε. Είναι full στο Πευκοδάσος η Χαλκιδική. Υπάρχει κάποιο σχέδιο προστασίας, έχουν γίνει τα απαραίτητα αντιπυρικά έργα, υπάρχουν περιπολίες στις περιοχές αυτές. Και αν εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν με την λογική ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα, συγγνώμη θα σας το πω, είμαστε μια χώρα η οποία κάθε καλοκαίρι έχει πάνω από 150 πυρκαγιές στην επικράτεια της. Μπορεί να είναι και παραπάνω, μπορεί να είναι και πολύ μικρό το νούμερο που λέω. Έτσι. Και όλες αυτές οι πυρκαγιές προκλείονται από, είτε από μπριστές, είτε από και απλούς τυχαίους λόγους, όπως ας πούμε τι να πω, ξερά χόρτα κάπου τα οποία με την θερμοκρασία ανάψανε, κάποιος αφελέστατος πέταξε κάποιο τσιγάρο ή οτιδήποτε, κάποιοι αγρότες ανάψανε φωτιά για να κάψουν χόρτα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάθε χρόνο πολλές πυρκαγιές. Νομίζω ότι έστω και
κατόπιν εορτής πρέπει επιτέλους αυτή τη χώρα να κόψουμε κονδύλια από εκεί που δεν τα χρειαζόμαστε, έτσι, όπως είναι οι μυριάδες υπάλληλοι σε υπηρεσίες οι οποίες δεν κάνουν, δεν προσφέρουν ουσιαστική δουλειά, παρά μόνο είναι προσχηματικές για να βολευτεί ο γνωστός του γνωστού, αυτός που έχει τον μπάρμπα στην κορώνη που λέμε, και να δοθούν τα λεφτά σε υπηρεσίες οι οποίες είναι χρήσιμες για τη χώρα και κυρίως είναι αναγκαίες για τη χώρα, όπως είναι η πυροσβεστική. Δεν μπορεί να έχουμε 5.000 πυροσβέστες σε όλη την επικράτεια και την ίδια στιγμή να έχουμε 2.500 άτομα. Και τώρα θα μου πούν κάποιοι λαϊκοί ζητήσεις σε μέσο ενημέρωσης. Δεν μπορούμε να έχουμε 2.500 άτομα προσωπικό στην κρατική τηλεόραση. Έτσι. Οπότε, κύριε Τσίπρα, που ανέλαβε στην πολιτική ευθύνη, πράξεις χρειάζονται και οι πράξεις είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά και εσύ δυστυχώς, ευτυχώς, είσαι ένας σαν όλους τους υπόλοιπους. Έχεις ένα κόμμα και ένα κομματικό μηχανισμό να βολέψεις, αλλά στο τέλος πάντα την πατάει ο ίδιος ο κόσμος και εμείς μέσα σε αυτούς. Και φυσικά δεν φταίτε εσείς, εμείς φταίμε, γιατί ξεκάθαρα η ευθύνη για τους πολιτικούς μας είναι δική μας ευθύνη. Είναι αίμα από το αίμα μας. Είναι εμείς οι πολιτικοί. Οπότε φέρνω το ερώτημα και με αυτό θα κλείσω το πρώτο μισάωρο. Πρέπει να αλλάξουμε μυαλά, πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, να σκεφτόμαστε με βάση το σήμερα και όχι με βάση το χθες, να σκεφτόμαστε με βάση το κοινωνικό συμφέρον, να σκεφτόμαστε σαν πολίτες και όχι με βάση το προσωπικό συμφέρον και η κατσίκα του γείτονα να ψοφήσει. Αυτά, πάμε σε διάλειμμα, αφού υπενθυμίσω ότι χορηγός του Αλληλούια είναι το έπλο Παπαγιάννου στην Ευκαρπία στην Αθηνά Τσακίρη 6, που θα πάρετε τα έπλα των ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές και με ευκολίες πληρωμής, ενώ μπορείτε να δείτε κάποιες ιδέες και στο epiplopavlapi.gr. Λοιπόν, Αλληλούια, ακούτε Μιχαήλ Άγγελο Νικολαίδη, ακούτε εδώ στους 104 στα FM, στον Λίμπερο της καρδιάς μας, όπως θέλουμε να λέμε, και φυσικά βλέπουμε διάφορες κινήσεις να γίνονται από τις ομάδες της πόλης. Θα πάμε στον μπασκετικό Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα μέσω βίντεο. Είναι γνωστή τακτική της ΚΑΕ Άρης αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν κάποιοι φίλοι συμφωνούν ή κάποιοι διαφωνούν με το όλο θέμα αυτών των βίντεο. Έχω ακούσει απόψεις οι οποίες δίστανται. Κάποιοι το γουστάρουν, κάποιοι το βλέπουν και χαβαλεδιάρικα, σου λέει έχει καζούρα, έχει χουλιαμά. Κάποιοι το βλέπουν ξεφτύλα, τέλος πάντων, ότι δεν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα κτλ. 2310-287-888, για να μιλήσουμε παρεούλα και για αυτό το θέμα. Ο Λευτέρης Αμποχωρίδης, λοιπόν, παραμένει στον Άρη και την επόμενη χρονιά. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι σε 19 αγώνες με τη φανέλα του Άρη είχε 10,7 πόντους μέσω όρο, 4,3 rebound, 2,8 assist και ένα κλέψιμο, και όλα αυτά σε μέσο όρο 24,7 λεπτά συμμετοχής. Ένας Άρης ο οποίος έχει μπει σχετικά καλά στο μεταγραφικό παζάρι, με την έννοια πια ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει 6 μπαν από τη FIBA, άρα δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές παικτών οι οποίοι δεν έχουν το letter of clearance, όπως λέμε, δεν βρίσκεται στην Ελλάδα. Άρα δεν μπορούν να φέρουν παίκτες από έξω. Άρα πρέπει να περιοριστούν σε παίκτες τον οποίο το letter of clearance βρίσκεται στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Και ως εκ τούτου, υπ' αυτή την παράμετρο, έχει πάρει κάποιους παίκτες οι οποίοι ξεχώρισαν την περσινή σεζόν. Σίγουρα δεν είναι superstars και σίγουρα δεν είναι έτσι, πώς να το πούμε, τα μεγάλα ονόματα που λέμε, αλλά για την κατάσταση που βρίσκεται ο μπασκετικός Άρης
εννοώ οικονομικά και σαν μια λύση σωτηρίας με την διοίκηση του κυρίου Γουλιέλμου που δεν έχει βγει ακόμα να μιλήσει στον κόσμο και με τον Βαγγέλη Αγγέλου να έχει το γενικό κομμάτι, το γενικό πρόσταγμα της ομάδας, νομίζω ότι είναι πολύ καλές μεταγραφές τηρουμένων των αναλογιών. Έτσι. Φυσικά αναφερόμαστε στους Γκάρι Μαγκή, ο οποίος θα είναι έτσι ένας πύργος στη ρακέτα για τον Άρη της επόμενης σεζόν, και ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, την περσινή χρονιά ήταν ο πρώτος rebounder στην ελληνική basket league. 30 χρονών ο Μαγκή, ο οποίος είναι 2-10 ύψος, και πέρσι στην Κίμη είχε 10,1 πόντους μέσω όρο, 7,7 rebound, μία assist και σχεδόν ένα κόψιμο ανά αγώνα. Λοιπόν, να επιβεβαιώσω και αυτό, ότι ήταν όντως ο καλύτερος rebounder της περσινής Basket League ο Γκάρι Μαγκή. Πιο πριν είχε ανακοινώσει τον Μίκαλ Κάιζερ, ο οποίος και αυτός από την Κιμή την περσινή χρονιά, σε 22 παιχνίδια είχε 6,7 πόντους, 5 rebound, 1,8 κοψίματα αναγώνα, 77% στις βολές και 62,6 στα σούτ 2 πόντων, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος μπλοκέρ του πρωταθλήματος. Και φυσικά πιο πριν είχε ανακοινώσει ο Άρης ένας από τους παίχτες που ξεχώρισαν στον περσινό ΠΑΟΚ, τον Lucky Jones, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Την περσινή σεζόν μέτρησε 32 συμμετοχές με μέσο όρο 7,9 πόντους, 5,1 rebound, 0,3 block, 0,7 κλεψίματα και 1,2 λάθη. Ήταν από τους παίκτες που ο Βαγγέλης Αγγέλου γνώριζε καλά, είχε συνεργαστεί και το 2007 στον Προμηθέα Πατρών, και γενικότερα έχει και εμπειρία από ευρωπαϊκή διοργάνωση, όπου μάλιστα ο ΠΑΟΚ πέρσι τα πήγε αρκετά καλά, από μια λεπτομέρεια δεν πέρασε στο Final Four, να τα θυμηθούμε και αυτά. Οπότε νομίζω ότι με την παραμονή του Μποχωρίδη, ο οποίος κατά πάσα φαίνεται θα είναι ένας κεντρικός κρίκος, ο μπασκετικός Άρης, παρόλη την έτσι πώς να το πω, τη δυσκολία την αντικειμενική με τα μπάνς από τη FIBA, και γενικότερα έτσι την δυστοκία μετά τη Λέλα Παλάσκαρη, όπως ήθιστε να λέγετε τελευταία, δείχνει ότι κινήθηκε γρήγορα, εξού και είναι ο πρώτος που κάνει τις μεταγραφές, γιατί δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει να αφήσει τέλος πάντων χρόνο και στις υπόλοιπες ομάδες να κάνουν τις προτάσεις τους. Οπότε κινείται γρήγορα στο μεταγραφικό παζάρι για να κλείσει τους παίκτες που θέλει ο προπονητής του. Έχει ένα ενδιαφέρον το project αυτό που ετοιμάζει ο Αγγέλο εκεί, μπασκετικά φυσικά μιλάμε πάντα, και νομίζω ότι οι φίλοι του Άρη που παραδοσιακά στηρίζουν το μπάσκετ φέτος, ειδικά και λόγω των καλών για τα δεδομένα κινήσεων που γίνονται, αλλά και λόγω της πολύ μεγάλης δυσκολίας που υπάρχει στο οικονομικό παύλα διοικητικό κομμάτι, νομίζω ότι καλό είναι να στηρίξουν την ομάδα τους για να αποφύγει αυτή τα δύσκολα μονοπάτια, στα οποία τέλος πάντων οι τελευταίες εξελίξεις την έχουν φέρει. Βέβαια, θα πει κάποιος φίλος του Άρη ότι τι να βγούμε να κάνουμε, να πάρουμε διαρκεία στον Ατάλο κτλ. Δεν έχει βγει ο κύριος Γουλιέλμος να κάνει μια συνέντευξη τύπου, να μας συστηθεί, να πει ποιος είναι κτλ.
Εγώ θα πω ότι δεν, η αγορά διαρκείας, η συντηρού διαρκείας και γενικότερα η στήριξη στις ομάδες δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι διοίκηση τόσο πολύ, όσο με το πόσο ψήνεται ο εκάστοτε οπαδός από το εκάστοτε project της ομάδας, και φυσικά έχει να κάνει κυρίως και με την αγάπη του οπαδού προς την ομάδα, το σαράκι αυτό που, που τρώει όλους τους οπαδούς και θέλουν να είναι δίπλα στην ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερες φορές γίνεται. Έτσι λίγα λεπτά πριν από τις, από τις 8 να μιλήσουμε και για το και για το NBA, εκεί όπου είχαμε φέτος, θα έλεγα, την μετακίνηση του καλοκαιριού, η οποία αναμένεται να παίξει το ρόλο της στα επόμενα, τουλάχιστον στα επόμενα 4 χρόνια για το NBA, εκεί όπου ο LeBron James, έχοντας τελειώσει το συμβόλαιό του με τους Cavaliers, πήγε στο μεγαλύτερο franchise μπασκετικό παγκοσμίως, θα πω εγώ, την πιο γνωστή μπασκετική ομάδα στον πλανήτη, τους Los Angeles Lakers. Με την ομάδα, με τη διοίκηση του Jackson, του Magic, του Johnson, του Magic Johnson, να τον πλαισιώνει με τίμιους πλην όχι superstar ρολίστες, έτσι, οι οποίοι θα τον πλαισιώσουν, και με εμάς τους υπόλοιπους να αναμένουμε τι θα γίνει σε αυτό το μπασκετικό πείραμα, του να συνδυαστεί δηλαδή ο LeBron με τους μικρούς και ανερχόμενους πολλά υποσχόμενους καλαθοσφαιριστές των Lakers, και φυσικά κάποιους μπαρετοκαπνισμένους ρολίστες όπως η Ρόντο, ο Στίβενσον, ο Τζαβάλ Μακί και ούτω and so on so forth, όπως λένε οι Άγγλοι. Εγώ προσωπικά με LeBron στο LA δεν ξενυχτούσα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φέτος αναμένεται να ξενυχτήσω κατά τι παραπάνω, καθότι μιλάμε για έναν κορυφαίο αθλητή. Ο άνθρωπος είναι βιονικός, είναι, πώς να το πω, απίστευτος δουλευτάρης, και γενικότερα έχει βελτιώσει πάρα πολύ το παιχνίδι του τα τελευταία χρόνια, κάνοντας απίστευτα πράγματα και επιτυχάνοντας φοβερά προσωπικά ρεκόρ. Κατάφερε τα τελευταία 4 χρόνια να πάει σε 4 τελικούς και το πήρε μια φορά, και αυτό που το πήρε μια φορά ήταν μεγάλο κατόρθωμα. Βέβαια, εντάξει, είχε και τον Κάρι Άρβινγκ συμπαραστάτη τη χρονιά που το πήρε, και νομίζω ότι πηγαίνοντας στο LA μετά από αρκετά χρόνια του Los Angeles στην αφάνεια, των Lakers στην αφάνεια, θα ξαναγίνονται οι Lakers contenders, δηλαδή διεκδικητές του τίτλου, καθότι ο LeBron τις ομάδες του, αυτές που είναι, τις πάει τελικό σίγουρα. Το έχει κάνει τα τελευταία 8 χρόνια, τόσο με τους Miami όσο και με τους Cavs, και νομίζω ότι όλοι θέλουν να δουν αν θα καταφέρει να το κάνει και φέτος. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 8. Να πάμε σε ένα διαλυματάκι, υπενθυμίζοντας ότι ακούτε Αλληλούια με τον Μιχαήλ Άγγελο Νικολαίδη και τον Χρήστο Κιώστη στην κονσόλα του ήχου. Μια προσφορά από τα έπιπλα Παπαϊωάννου στην Ευκαρπία, στην Οδό Αθηνάς Τσακίρη 6, εκεί όπου μπορείτε να πάτε από την επιχείρηση, να δείτε τις υπέροχες κουζίνες και έπιπλα που έχουν στημένα στην έκθεσή τους, να συζητήσετε για το σπίτι σας, να έρθουν να κάνουν μια μέτρηση στο χώρο και να σας κάνουν τις δικές τους προτάσεις με βάση το δικό σας γούστο, και φυσικά να πάρετε τα έπιπλα σας γρήγορα, διαλέγοντας μια ποικιλία από τα καλύτερα υλικά,
με την εγγύηση ποιότητας κατασκευής από το έπιπλο Παπαϊωάννου και φυσικά να τα έχετε τοποθετημένα στο χώρο σας γρήγορα και πολύ έτσι, οικονομικά, γιατί όλα παίζουν τον ρόλο τους. Μπείτε και στο site τους epiplopavlap.gr για να δείτε μερικά από τα, από τα έργα του. Από τα έργα τους. Με αυτά και με αυτά πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε με σύνδεση στην Ολλανδία, εκεί όπου βρίσκεται ο Χρήσανθος Τσαλτίδης, και να μας μεταφέρει τα νεότερα, έτσι, τις τελευταίες εξελίξεις από το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στα στούντιο του Λίμπερος 107 και 4 στα FM. Ακούτε την εκπομπή Αλληλούια, στο μικρόφωνο Μιχαήλ Άγγελος Νικολαίδης, στην κονσόλα του, του ήχου ο Χρήστος ο Κιώσης. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 10. Σας είπαμε πριν από το διάλειμμα ότι θα επιχειρήσουμε μια σύνδεση με την Ολλανδία, εκεί που βρίσκεται ο Χρήσανθος Τσαλτίδης, για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και τα τελευταία νέα από την προετοιμασία της ομάδας του ποδοσφαιρικού Άρη υπό τις οδηγίες του Πάκο Ερέρα. Σε λιγάκι θα τον έχουμε στην γραμμή, εκεί όπου ο Άρης έχει δώσει ήδη ένα φιλικό, το οποίο βέβαια έληξε 0-0 και κρίθηκε στα πέναλτι, αλλά να μην τα λέω εγώ. Καλησπέρα Χρήσανδε. Να μην τα πεις ρε φίλε. Δεν το είδες στο μάτι στο Λαμπαουτάρι? Να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν το είδα. Ναι. Τροπή και έσχος. Τροπή και έσχος και όνειδος. Οπότε διαφώτισέ μας. Εντάξει, είχα πολλά αλλεπάλληλα projects δουλειάς και δεν μπόρεσα, δεν είχα χρόνο. Να είμαι ειλικρινής. Ενώ άμα το βλέπεις. Ενώ άμα το έβλεπα θα έβγαζα πολλά συμπεράσματα. Θα καταλάβαινε, έτσι, ναι. Λοιπόν. Τι θέλετε να σας πω? Τα πάντα όλα. Να σας πω. Τα αγωνιστικά τα είπα το πρωί. Σήμερα να πω για το outlet που πήγα το απόγευμα. Για το outlet. Δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Μάλιστα. Όχι, πες μου, εμένα με ενδιαφέρει. Πού, σε ποια πόλη καταρχάς είσαι? Τώρα είμαστε στο Μπούσενχοφ. Πού κοντά είναι αυτό? Είναι κοντά στην Τρέντα. Α, μάλιστα. Είναι στα σύνορα Ολλανδίας-Βελγίου. Δηλαδή. Κάτι τέτοιο, μπράβο, ναι. 47 χιλιόμετρα από την Αμβέρσα που πήγαμε χθες για το παιχνίδι. Μάλιστα. Αλλά το απόγευμα, ενδιάμεσα από τις δύο προπονήσεις, είχαμε ένα διωράκι και πήγαμε στο Ρούζενταλ, ναι. Το οποίο είναι 7 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς, το οποίο έχει ένα εκπληκτικό outlet. Τώρα ακούς outlet και πάει και πας και λέμε και εμείς mega outlet και One Salonica και κόσμος, έτσι δεν λέμε εμείς? Καλά, ναι, εντάξει. Πήγαμε λοιπόν σε ένα εκπαιστικό outlet, το οποίο είναι ένα ολόκληρο χωριό με μαγαζιά μόνο. Και φαντάζομαι τιμές 70% έκπτωση, έτσι? Ακριβώς αυτό. Ναι, το ξέρω γιατί έχω κάνει Ολλανδία και όταν λένε key outlet και εκπτώσεις, εννοούν εκπτώσεις, θέλω να πω είναι... αυτά τα ποσοστά είναι πάνω από 50% η έκπτωση. Όταν θα βρήκα πράγματα ακριβώς τα ίδια, μισή τιμή από την Ελλάδα. Μάλιστα. Φαντάζομαι είχες κομπόδεμα να γεμίσεις καμιά βαλίτσα ακόμη. Πάνω από 75 ευρώ διέθεσα, φίλε. Εντάξει, λίγα είναι. Τι πήρες, τσίχλες? Πρέπει να έχω, ο προϋπολογισμός είναι σφιχτός με τέσσερα παιδιά. Μνημόνιο, τρόικα. Τρόικα ακούτε κάθε πρωί εδώ από το Λίμπερο. Είναι Ντάισεμπλουμ. Ναι, εκεί είναι η... πώς το πω, η γέννηση της τρόικας. Εντάξει, τώρα δεν είναι ο Ντάισεμπλουμ στην Ένωση, αλλά εκεί ήταν η γέννηση της τρόικας. Στην Ολλανδία. Πάρα πολύ ωραίο. Αν κάποιος βρεθεί δηλαδή εδώ. Μάλιστα. Είναι... το outlet του Ρόζενταλ, λοιπόν. Ρωσάντα λέγεται. Ρωσάντα. Ρωσάντα. Okay. Έτσι ωραία. Λέγεται. Ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν δεχτεί καμία θέση. Αυτό έχει κάνει και Ολλανδία, καταλαβαίνεις το τίλο. Δηλαδή τα πάντα είναι, ρε φίλε, από τους θάμνους που είναι κουρεμένοι. Όχι, όλα είναι στο κατάλληλο ύψος, βέβαια. Τα σπίτια στα εδώ, βέβαια, είναι λίγο ξενέρωτα. Κοίταξε να δεις, καταρχάς τώρα θα φαντάζομαι θα νυχτώνει μετά τις 11 το βράδυ, τέτοια περίοδο. 10 και 20 χθες και ναι, δεν είχε νυχτώσει ακόμα. Ναι, και γενικότερα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει και εσένα, αλλά φυσικά και τους ποδοσφαιριστές, γιατί η αλήθεια είναι ότι αλλάζει λίγο έτσι, πώς να το πω, η συνήθειά σου ρε παιδί μου, δεν μπορείς να κοιμηθείς δηλαδή.
πριν τις 12. Χθες έπαιξαν παιχνίδι. Χθες έπαιξαν παιχνίδι, οπότε έτσι κι αλλιώς ήμασταν στην Αμβέρσα χθες. Εντάξει, δεν νομίζω. Και τώρα η προπόνηση είναι αυτή την ώρα. Αυτή τη στιγμή, λίγο πριν έκανα και ένα live στο About Aris, με έτσι αστιγμιότυπα της προπόνησης. Όχι, νομίζω ότι ίσα ίσα. Το γεγονός ότι είναι μέρα και μπορούν να καθίσουν εκεί στο ξενοδοχείο λίγο έξω. Να χαλαρώσουν. Έχει ένα χώρο και να χαλαρώσουν είναι καλό για τους. Τι κλίμα υπάρχει, Χρυσανθέ? Εγώ νομίζω ότι για να πάμε λίγο και στα της ομάδας. Ναι. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Ακριβώς. Καλά, ναι, όχι για το outlet. Εσύ είσαι ικανός να γυρίσεις εκεί όλες τις μπειραρίες, τις βέλγικες και τις ολλανδικές? Όχι, δεν πίνω. Κανόνισε, μην βάλεις τα κιλά που έχασες με τόσο κόπο. Η αλήθεια, ότι θα βάλω 2-3 είναι βέβαιο. Κατάλαβα. Και εσύ σαν και εμένα, φαγητοτουρισμό κάνεις, εντάξει, οκ. Φίλε, εδώ παίζουν αυτοί, τρέχουν και μετά τρώμε και εμείς μακαρόνια και τέτοια και υδατάθρακες. Τους βλέπεις και κουράζεσαι τώρα, καταρχάς. Πες αυτό. Τώρα όχι, βρήκα έναν τρόπο, θα έρχομαι με το ποδήλατο στο τέτοιο. Μάλιστα. Εδώ που γίνεται η προπόνηση. Ωραία, ωραία. Είναι μακριά το προπονητήριο από το γήπεδο καταρχάς? Όχι. Από το ξενοδοχείο. Κοντά στο 1-1,5 χιλιόμετρο. Α, εντάξει, οκ. Okay. Οπότε με το ποδήλατο, οι παίκτες έρχονται με το ποδήλατο. Αλλά αυτή είναι παίκτες. Καλά, εντάξει. Δεν είναι τίποτα. Εδώ κάνουμε γύρω Βαθυλάκου, ρε φίλε. Δεν κολλώνει ο Τσαλτίδης. Λοιπόν, ποιος είναι το κλίμα? Θέλω να μου μεταφέρεις το κλίμα. Το κλίμα είναι μια χαρά. Καθότι είναι ομάδα η οποία είναι καινούρια. Δηλαδή οι παίκτες μεταξύ τους, οι περισσότεροι δεν έχουν ξαναβρεθεί. Όλες θα το λες. Είναι παίκτες οι οποίοι προπονούνται μαζί οι περισσότεροι εδώ και μια εβδομάδα. Δηλαδή, κάποιοι από αυτούς θα μαζί και στα τρία πέντε πηγάδια, αλλά οι περισσότεροι αρχίζουν και προπονούνται μαζί εδώ στην Ολλανδία. Μιλάμε για τον Κολάσο, τον Γκαρσία, τον Μπάσα, τον Μενέντεθ, τον Ματίγια, τον Κουέστα. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν ενσωματωθεί με την ομάδα τις τελευταίες 10-15 μέρες. Κάποιοι από αυτούς, ο Βέλεθ, κάποιοι από αυτούς έχουν ενσωματωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Και στην προηγούμενη εβδομάδα, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι ακόμα καλά δεν ξέρουν τα μικρά ονόματα ο ένας του άλλου. Βέβαια. Εντάξει, αλλά το γεγονός ότι είναι κάποιες ομάδες της Ισπανία, Αργεντίνη έχουν κολλήσει κατευθείαν λόγω γλώσσας. Είναι ο προπονητής Ισπανός. Υπάρχει ένα καλό κλίμα στην ομάδα, αλλά να σου πω κάτι, πάντα στην προετοιμασία και σε αυτό το διάστημα όλοι είναι φίλοι μεταξύ τους. Και όλοι έχουν και το αίσθημα της ομάδας και το γεγονός ότι ο ένας θα βοηθήσει τον άλλον και όλα αυτά. Όταν αρχίζουν τα παιχνίδια τα επίσημα και ο ένας παίζει και ο άλλος δεν παίζει, εκεί αρχίζουν σε όλες τις ομάδες οι γκρίνιες, οι μύρλες και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι αναπόφευκτο όμως. Όπως ο καθένας από εμάς στη δουλειά του έχει τον ανταγωνισμό και είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Έτσι, όλοι θέλουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του προπονητή, όλοι θέλουν να παίζουν, όλοι θέλουν να κάνουν μια καλή καριέρα, μια καλή παρουσία. Το ζήτημα είναι εκεί πόσο ο Πάκο Ερέρα θα λειτουργήσει με την ομάδα. Λέγοντας κάποια έτσι πραγματάκια σε σχέση με το χθεσινό φιλικό, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει ο κόσμος του Άρη ούτε να ενθουσιάζεται, ούτε να απογοητεύεται, ούτε τέλος πάντων να πηγαίνει σε ακραίες αντιδράσεις. Όταν είναι το πρώτο φιλικό, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η σημασία του ως προς τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε εμείς είναι πάρα πολύ μικρή. Εγώ θα πω, Χρυσάνθε, ότι και στο τελευταίο φιλικό η σημασία του φιλικού είναι ως προς το αποτέλεσμα είναι μηδαμινή. Ως προς το αποτέλεσμα είναι σίγουρα μηδαμινή. Είναι συγκριτικά με τα συμπεράσματα που βγάζει ο προπονητής. Ναι, βέβαια, ο προπονητής, κακά τα ψέματα, αντιλαμβάνεται διαφορετικά πράγματα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε εμείς. Κατά σύνο, ο προπονητής βλέπει στο παιχνίδι αν οι παίκτες κάνουν αυτά που τους είπε. Εμείς βλέπουμε μια καλή τρίπλα, ένα καλό σουτ, μια καλή ενέργεια, ένα καλό συνδυασμό. Ακριβώς. Ο προπονητής βλέπει αν ο ποδοσφαιριστής ακολουθεί αυτά τα οποία του λέει. Πέρα από το ταλέντο, αξιολογεί την πειθαρχία. Αξιολογεί το πώς συνεργάζεται με ένα συμπαίκτη. Αξιολογεί αν είναι πιστός στο σχεδιάγραμμα και στο σύστημα το οποίο έχει δουλέψει στην προπόνηση. Αξιολογεί φυσικά και το ταλέντο πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Έχουμε πάρα πολλές φορές ότι ο χειρότερος προπονητής του κόσμου, επαγγελματίας προπονητής, κανονικός προπονητής, έτσι, που είναι ενημερωμένος και τιμά την έννοια του προπονητή και της δουλειάς του, είναι καλύτερος από τον καλύτερο από όλους εμάς. Γιατί είναι η δουλειά του, είναι το αντικείμενό του. Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια
έχει περάσει άλλο επίπεδο και έχει περάσει από το επίπεδο του βλέπω ποδόσφαιρο, άρα ξέρω και ποδόσφαιρο, βάλε αυτόν δεξιά, πάρε εκείνον αριστερά, θέλουμε ένα back, θέλουμε ένα half και ένα center forward. Νομίζω λοιπόν ότι ο Πάκο Ερέρα ακόμα και στο χθεσινό παιχνίδι συμπεράσματα έβγαλε. Και κατά κάποιο τρόπο μπορώ να σου πω επίσης ότι σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια θα αξιολογηθούν ορισμένοι από τους ποδοσφαιριστές που ήταν πέρσι στην ομάδα και παίρνουν ευκαιρίες. Ένας από αυτούς είναι ο Μιλούνοβιτς. Νομίζω ότι είναι όλοι λίγο πολύ οι παλιοί. Μάλιστα. Είναι όλοι λίγο πολύ οι παλιοί που έχουν μείνει στην ομάδα με συμβόλαιο. Εκτός Δελιζής η Σόουζα φυσικά που ανανεώσανε. Ο Δελιζής δεν είχε, έχει συμβόλαιο, δεν ανανέωσε, αλλά νομίζω ότι και η χθεσινή του παρουσία. Για τον Δελιζής μπορώ να σου πω το εξής. Ότι εγώ θεωρώ ότι ο Άρης, όχι θεωρώ, είναι βέβαιος ότι θα πάει να πάρει άλλο ένα στόπερ. Ότι αυτή τη στιγμή έχει τρία. Πρέπει να έχει τέσσερα, τον Βέλεθ και τον Σόουζα. Από τη στιγμή που ο Καψάλης δεν υπολογίζεται από τον προπονητή και από την αρχή αυτό ήταν. Και εδώ θέλω να ζητήσω από φίλους της ομάδας που βλέπουν μια ανακοίνωση ή βλέπουν μια είδηση. Ο Τσουμάνης ανέβηκε με την ομάδα στο βουνό. Τι είναι αυτά, ρε, θα πέσουμε στη δίτα εθνική κτλ. Άρχισε εξ αρχής, ζήτησε μια ευκαιρία το παιδί που την έδωσε ο Πάκο Ερέρα, αποφάσισε να μην συνεχίσει. Καψάλης, αποκτήθηκε από την ομάδα, πάρα πολύ ωραία. Από την αρχή ο Ερέρα αυτό το οποίο είπε ήταν ότι οκ, το παιδί είναι νεαρό σε ηλικία, μπορεί να έχει κυριολεκτήσει οτιδήποτε άλλο. Εγώ παιδιά δεν μπορώ να παίξω με το συγκεκριμένο παλικαράκι, πάρα πολύ ωραία, θα το δώσουμε δανεικό. Άρα δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε σε καμία των περιπτώσεων. Το ίδιο γίνεται με τον Μπούρμπο. Μπορεί να υπήρχε η διάθεση από τη διοίκηση να ανεχθεί το συμβόλαιό του, προπονητής είπε όχι παιδιά, εγώ δεν τον θέλω. Θέλω άλλους ποδοσφαιριστές, θέλω πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές. Άρα θα πρέπει να βλέπουμε και να περιμένουμε το τέλος μιας ενέργειας και μιας απόφασης από την πλευρά του προπονητή. Γενικότερα ποιους ξεχώρισες στο χθεσινό φιλικό, έτσι, και τι κυρίως θα μιλήσουμε τάξη, για τους καινούριους, γιατί τώρα ότι είναι αυτούς που προϋπήρχαν στην ομάδα τους έχουμε δει, νομίζω και ο κόσμος του Άρη θέλει να ακούσει περισσότερα για τους καινούριους. Όσοι βέβαια, να το πούμε και αυτό, όσοι δεν έχουν διαβάσει μπορούν να μπουν στο All About Άρης και στο SDNA και να διαβάσουν το blog του Χρύσανθου, στο οποίο κάνει κάποιες αναφορές, αλλά για όσοι δεν το έχουν διαβάσει, Χρύσανθε. Κοίταξε, κακά τα ψέματα, στα λόγια πολλά τα πούμε πιο εύκολα στο γράπτο κείμενο, αποτυπώνεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει, οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές στο χθεσινό παιχνίδι με την απόδοσή τους ήταν οι Αργεντίνοι. Δηλαδή και ο Ματέο Γκαρσία και ο Γκολάσο έδειξαν ότι έχουν στοιχεία ποδοσφαιριστών που πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ τον Άρη. Από εκεί και έπειτα όμως και για αυτούς ισχύει ότι είναι το πρώτο φιλικό. Είναι το πρώτο φιλικό και θα πρέπει να μην τρελαινόμαστε, να μην ανεβάζουμε πάρα πολύ ψηλά τον πύχη και αύριο μεθαύριο υπάρχουν ζητήματα που μας εκθέσουν. Θα το δούμε στην πράξη, αλλά οι δύο Αργεντίνοι δείχνουν πραγματικά πάρα πολύ καλά. Διαβάζω επίσης στο blog σου ότι υπάρχει έτσι ένα άτυπο πράτε φέρνας λίγη Διαμαντόπουλου για την... Όχι, μην το παίρνεις έτσι. Εντάξει, ήταν και διαφορετικοί οι παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκαν χθες. Δηλαδή, ο ένας είχε τον Ματέο Γκαρσία, τον Κολάσο και τον Τικινή και ο άλλος είχε τον Παυλίδη αριστερό εξτρέμ, τον Σταμπουλίδη πίσω του και τον... τον Πιτσιρικό, που ξεχνάω συνέχεια, τον Μπακουτσί, δεξί εξτρέμ. Αντιλαμβάνεσαι τώρα πώς μπορεί να δημιουργηθεί, πώς μπορούν να δημιουργηθούν για τον έναν φάσεις, για τον έναν σεδεφό και πώς να δημιουργηθούν για τον άλλο. Ο Άρης, ο οποίος Χρύσανθε, δηλαδή, πέραν του Γιούνες, με τον οποίον τι γίνεται, σε τι φάση βρίσκεται, γιατί... Η τρίτη, η τετάρτη θα είναι επάνω. Είναι θέμα που δεν έχει να κάνει με τον Άρη. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη μεταγραφή, θέλω να πω. Όχι, δεν έχει σχέση με τον Άρη. Είναι η πολιτική που έχουν εδώ στην Ολλανδία και στην Γερμανία σε σχέση με Βορειοαφρικάνους. Μάλιστα. Ακριβώς. Για την έκδοση της βίζας έχουν κάποια συγκεκριμένα στάνταρ, συγκεκριμένες μέρες, συγκεκριμένο χρόνο και γι' αυτό το λόγο έχει καθυστερήσει να έρθει μέχρι τώρα. Και από ό,τι φαίνεται, επειδή κάτι παρόμοιο ισχύει με τον Ιγοριανό, τον γιαγιά του Μελέντζε. Μελέντζε, ναι, ακριβώς. Αυτός δεν θα έρθει καν στην Ολλανδία.
Γιατί, ναι, γιατί η βίζα θα βγει σε καμιά δεκαριά μέρες. Οπότε δεν άξιζε τον κόπο, τον περιμένεις. Οπότε θα ενσωματωθεί στην Θεσσαλονίκη. Γιάγια Μελέτζε, φαντάζομαι, είναι κίνηση Διαμαντόπουλου. Έτσι, όπως και οι περισσότερες ναι. κινήσεις, άλλωστε, που βλέπουμε. Όσον φέτος. Αφορά τους Ισπανούς, όσον αφορά τους Ισπανούς και τον Κολάσο, είναι κίνηση Ερέρα. Δεν είχε έρθει και ο Διαμαντόπουλος προφανώς και έπρεπε να λειτουργήσει ο σχεδιασμός σου. Ναι. Κατανοητό. Βοήθησε όμως από ό,τι ξέρω στην υλοποίηση των μεταγραφών. Τώρα από εκεί και πέρα, γι' αυτό ήρθε ο Διαμαντόπουλος, ξέρεις. Ακριβώς γι' αυτό. Η αλήθεια είναι, εμένα προσωπικά μου κάνει θετική εντύπωση αυτό, ότι δείχνει ο φετινός Άρης, δεν θα μιλήσω ούτε για πέρσι ούτε για τα προηγούμενα χρόνια, ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα κάνουν αυτά για τα οποία θα έπρεπε να κάνουν, για τα οποία αποκτήθηκαν. Και το λέω ναι. αυτό με την έννοια ότι θα μου πεις είναι νέο. Όχι, προφανώς, απλά είναι κάτι το οποίο και δεν το έχουν συνηθίσει οι φίλοι του Άρη τα τελευταία χρόνια και παλιότερα, θα πω εγώ, και στις καλές εποχές, Χρύσανθε. Αλλά και κυρίως δεν συνηθίζεται και στην Ελλάδα. Είμαστε σε μια λογική, έτσι ξέρεις, ειδικότερα στις μικρές ομάδες αυτό, ότι ένας να τα κάνει όλα και κατάλαβες. Θα κρυθούν όλοι εκ των αποτελέσματος. Όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Θα το δούμε στην πράξη. Με τα γραφικά, τι άλλο μπορεί να περιμένει ο φίλος του. Έπεσε. Πήγα να ρωτήσω για μεταγραφές και έπεσε η γραμμή. Αυτά είναι. Οπότε θα ξαναεπικοινωνήσουμε φυσικά με τον Χρυσανθό. Μάλιστα. Οπότε γενικότερα αυτό που κρατάω από αυτά που είπε είναι ότι κάποιοι παίκτες έχουν να αποδείξουν πράγματα και στην προετοιμασία της Ολλανδίας. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με όλους τους παίκτες οι οποίοι ήταν πέρσι στην ομάδα και έχουν διατηρηθεί και φέτος. Θέλω να ρωτήσω τον Χρήστο και για αυτόν τον Γιάγια Μελέτζε που είναι να αποκτηθεί ευκαιρία για την Μπενφίκα. Μάλιστα, όχι. Λοιπόν, έχουμε τον Χρήστο. Καλησπέρα, πάλι και Χρήστο. Τι, το έχασε η Μπενφίκα? Έχασε ευκαιρία η Μπενφίκα, ναι. Εντάξει. Είναι, ωραία, έκανε... Κάτι για μεταγραφές που προλάβατε. Ναι, χαμήλωσε λίγο την πλάτη, Χρήστο. Γεια. Λοιπόν, σε ρωτούσα... Ποια είναι η πλάτη, ρε τρελέ? Την πλάτη, την ραδιοφωνική, ρε. Πώς λέμε, τη μουσική. Το χαλάκι από κάτω. Το χαλί, ναι. Εμείς οι μουσικοί τα λέμε και πλάτες. Αυτά που πέσουν από πίσω. Ναι. Εγώ ξέρω ότι οι Αλληλούια έχουν πλάτες. Έχουμε και καλές πλάτες, είμαστε και 100 πλάς κιλά ο καθένας, οπότε μια χαρά. Για πες λοιπόν, καταρχάς δύο ερωτήσεις. Ο Γιάγια Μελέτζε, για τι περίπτωση πρόκειται? Είναι παίκτης ο οποίος υπολογίζεται στο rotation, θα δοθεί δανεικός, είναι ταλέντο? Όχι. Είναι παίκτης που θα αξιολογηθεί βέβαια από τον Ερέρα, έτσι γίνεται με όλους τους παίκτες που έρχονται, αλλά προορίζεται για παίκτης ο οποίος θα είναι στην πρώτη ομάδα και θα πάρει τις ευκαιρίες του. Είναι 21 έτους, θα έρθει με ποσοστό συνειδιοκτησίας 50-50 με την ομάδα την Βουλγάρη και την οποία ανήκει, ή 60-40, τώρα αυτό θα ρυθμιστεί. Είναι παίκτης ο οποίος θεωρούν στον Άρη ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα από φέτος. Μάλιστα. Άρα αρχικά θα αφήνω αυτό το πλάνο. Εμφανισιακά και βάση θέσης θυμίζει τον Ιμπραήμ Μπα. Έτσι. Νομίζω είναι λίγο πιο κοντός. Είναι. Λοιπόν, είναι λίγο πιο κοντός. Είναι 77-78. Με τα γραφικά... Όχι, ο Μπα ήταν πιο μπροστά, ρε. Ο Μπα ήταν πιο μπροστά. Δεκάρι. Ο Μπα ήταν οχταροδεκάρι. Μάλιστα. Αυτός είναι καθαρό αμυντικό χαφ. Ο εξαροκτάρι με περισσότερο αμυντικές προς το 6. Σκύλος δηλαδή που λέμε. Σκύλος στο κέντρο. Θεωρητικά έρχεται για αλλαγή του Μπάσα. Θεωρητικά. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Πολλοί παίκτες μπορεί να χαρακτηρίζονται αναπληρωματικοί και στην πορεία να γίνουν βασικοί. Παράδειγμα, θα σου πω το εξής. Ότι χθες ο Βαλεριάνος που θεωρητικά είναι ο αναπληρωματικός παίκτης για φέτος, με το Μενέντες να προορίζεται για βασικός. Ο Βαλεριάνος ήταν πολύ καλύτερος χθες. Για να είμαι ακριβής, ο Βαλεριάνος ήταν εξαιρετικός και ο Μενέντες ήταν κακός στο παιχνίδι. Αλλά όπως είπα για τον Ματέο Γκαρσία και τον Κολάσο, ότι δεν πρέπει να τρελαινόμαστε από ένα παιχνίδι που έγινε με την ομάδα του Βελγίου, ότι δεν πρέπει να τρελαινόμαστε και από την άλλη πλευρά.
Είναι σίγουρα, φυσιολογικό ένας παίκτης την πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας να κάνει για μια κακή εμφάνιση. Οπότε χαμηλά η μπάλα και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Λοιπόν, και στον επιούσιο της, του καλοκαιριού για όλους τους οπαδούς και φίλους της ομάδας, με τα γραφικά, καταρχάς θεωρώ ότι τα θέματα UNES και MLEDS είναι κλεισμένα, δεν υπάρχει κάτι να πούμε πάνω σε αυτά, έτσι. Είναι, θέλω να πω, ναι, τελειωμένες υποθέσεις. Η ενημέρωση, το τελειωμένο θα το πούμε όταν ανακοινωθούν με υπογραφές από την ΠΑΕ. Αλλά η ενημέρωση που έχουμε από την ΠΑΕ άρση επίσημη είναι ότι ο UNES έρχεται στην Ολλανδία τρίτη Τετάρτη. Άρα δεν μπορεί να έρχεται εδώ και να μην τελειωμένο το θέμα. Και ο έτερος, ο ποδοσφαιριστής, ο Ιγοριανός, είναι και αυτός κλεισμένος και θα έρθει. Αλλά εντάξει, πολλές φορές ξέρεις, εγώ έχω δει παίχτη να έρχεται στα γραφεία, έχω δει ακόμα και παίχτη να υπογράφει και να χαλάει μεταγραφή. Και μιλάω για ένα, δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα, ένας Αφρικανός ήταν, ο οποίος είχε έρθει, είχε υπογράψει και μετά βγήκαν οι αιματολογικές του εξετάσεις και είχε ζήτημα σοβαρό υγείας και ακυρώθηκε η μεταγραφή. Οπότε πάντα πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Αλλά καλώς έχουν τα πράγματα. Θα τελειώσει θετικά το πέραν θέμα. Πέραν των δύο, υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα το μεταγραφικό που να περιμένει, θέλω να πω, σχεδιασμός? Δεν υπάρχει με την έννοια ότι θα ανακοινωθεί αύριο μεθαύριο, αλλά ο Άρης θέλει να πάρει στόπερ και ενδεχομένως να πάρει και δύο ακόμα ποδοσφαιριστές, έναν επιθετικό, έναν και έναν εξτρέμ. Αλλά αυτό είναι ενδεχομένως. Είναι ανάλογα πώς θα πάνε και εδώ τα πράγματα. Είναι ανάλογα τι χρήματα θα υπάρχουν διαθέσιμα. Είναι ανάλογα τι προτάσεις μπορεί να προκύψουν στην πορεία. Και πάντα εγώ στο μυαλό μου έχω ότι στο τέλος του καλοκαιριού, εκεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, που θα αρχίσουν οι ομάδες να αποδεσμεύουν ποδοσφαιριστές, να παίρνουν ποδοσφαιριστές ή να διώχνουν ποδοσφαιριστές, ότι μπορούν να προκύψουν λαβράκια. Και παίχτες σε θέσεις, όχι λαβράκια, παίχτες σε θέσεις που είναι γνωσμένης αξίας, αλλά για τον Α ή Β λόγο δεν τα έχουν βρει με την ομάδα τους. Και θα σου πω και το όνομα. Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης παρακολουθεί και θα παρακολουθεί την περίπτωση του Σιώπη, να δει τι ακριβώς γίνεται με τον Ολυμπιακό, και αν το επιτρέψουν οι συνθήκες για ελεύθερο ποδοσφαιριστή, και το σημειώνω αυτό, για ελεύθερο και μόνο ποδοσφαιριστή, τότε θα πάει να κινηθεί και για την απόκτηση του Σιώπη. Άρα πρακτικά... Τότε, πρόσφυγε, για να δεις κάτι. Ας πούμε, μιλήσαμε πριν για τον Μελέτη και σου λέω ότι στον προγραμματισμό αυτή τη στιγμή το παιδί προορίζεται για να είναι στην ομάδα. Αν όμως έρθει ο Σιώπης, είναι φυσιολογικό στις 25 Αυγούστου να πεις για τον Μελέτη ή για οποιοδήποτε άλλο παίκτη, πάνε δανεικός στο, δεν ξέρω εγώ που, δεν μπορεί κανένα και παρεξηγηθεί. Άρα αυτά αλλάζουν ανάλογα με το τι υπάρχει κάθε φορά πάνω στο τραπέζι. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως μιλάμε, είναι η κατάσταση που σου έχω περιγράψει. Να πάμε και σε ένα ακόμα ζήτημα, έτσι, και δεν ξέρω, έχεις χρόνο εσύ από μεριά σου? Βεβαίως, το ζήτημα, τώρα θα σε πάρω από τα μεταγραφικά παύλατα της ομάδας, για το οποίο νομίζω μιλήσαμε αρκετά, και θα πάμε στο ζήτημα της διοίκησης, του κόσμου κτλ. Βγαίνουν διάφορα, έτσι, άρθρα τελευταία, σε διάφορα μέσα θα πω, που δείχνουν δυσαρέσκεια, τέλος πάντων, του κύριου Καρυπίδη, συγκριτικά με την πενιχρή, πώς να το πω, πώληση των διαρκείας, τέλος πάντων, το ότι είναι σε πολύ αρχικό στάδιο η στήριξη του κόσμου της ομάδας. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται σαν, τέλος πάντων, σαν διάθεση? Είναι δεδομένο. Ναι. Είναι δεδομένο και είναι και φυσιολογικό, θα σου πω εγώ. Υπάρχουν αρκετές παράμετροι που πρέπει να συνυπολογίζουμε σε ένα τέτοιο ζήτημα. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Η παράμετρος είναι εξής, ότι ο κόσμος του Άρη εδώ και 5-6 χρόνια βρίσκεται και υποστηρίζει μια ομάδα η οποία ήταν στην αφάνεια. Και όχι μόνο ήταν στην αφάνεια, ήταν μια ομάδα η οποία γκρεμίστηκε στις μικρότερες κατηγορίες και έφτασε να παίζει στη Γάμα και στη Β' Εθνική. Η ουσία είναι ότι ο κόσμος, ανεξάρτητα από τι λέμε όλοι, για να επιστρέψει στο κήπεδο θέλει να δει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό το οποίο όμως σίγουρα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, γιατί δεν είναι κάτι που θα γίνει, είναι ότι η πλευρά της διοίκησης έκανε πράγματα. Χθες είχαμε μια συνέντευξη με τον Γιώργο τον Κολτσίδα, ο οποίος είπε ότι από τότε που ήμουν ποδοσφαιριστής, οι διοικήσεις έλεγαν
ότι θα φτιάξουν το ρήσιο. Αυτός το έφτιαξε το ρήσιο, ο κύριος Καρυπίδης. Και μιλάμε τώρα για μια επένδυση 200.000, έτσι. Θα μπορούσε κάθε φορά 200.000 να πάνε είτε σε υποχρεώσεις παικτών, να πληρωθεί ο Μπούρμπος, παράδειγμα, που του οφείλονται 40.000 ευρώ, έτσι. Να κλείσει η περίπτωση του Καπνίτη που χρωστάς άλλα 30, να τελειώσει τέλος πάντων και με τον Ντούνι και με όποιον άλλον χρωστάς και να είσαι κούκλος. Και να λες, παιδιά, τα έχω ξοφλημένα όλα, είμαι κύριος. Βάλε και άλλα 250 στο Βικελίδης, κλείνεις όλες τις υποχρεώσεις περσινές, γιατί εκεί υπολογίζονται όσον αφορά τα συμβόλαια ποδοσφαιριστών και τα λοιπά, και με παίκτες που έχουν μείνει κιόλας στην ομάδα και φυσιολογικά έχουν πάει λίγο πίσω τα ζητήματά τους. Παρ' όλα αυτά έγινε μια επένδυση. Και έπρεπε να γίνει η επένδυση και αν θες, κατά την άποψή μου, ήταν και υποχρέωση της διοίκησης, αν ήθελε να είναι σωστή απέναντι στον εαυτό της πρώτα απ' όλα. Από την άλλη, τα διαρκείας δεν ξέρω αν είναι 900, 1000 ή 1200 ή 1500, αλλά σίγουρα θα περίμενε πολύ μεγαλύτερη στήριξη η πλευρά της διοίκησης. Όμως, υπάρχει ένα φιλικό το οποίο αναβλήθηκε με την ΑΕΚ και επειδή όλοι ξέρουμε πώς λειτουργεί ο Έλληνας φιλάθλος, όλοι γνωρίζουμε, όχι μόνο ο Αριανός, ο κάθε. Όχι μόνο ο φίλαθλος, θα σου πω εγώ. Θα σου πω παράδειγμα. Ακόμα και για σινεμά να πας να δεις, κάθεσαι απ' έξω και ρωτάς, παιδιά, ήταν καλό το έργο. Ναι, τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ έπαιζε Champions League. Έτσι, είχαν όλο το καλοκαίρι μπροστά τους. Πότε πήγαν και πήραν το εισιτήριο και το διαρκείας. Κοντά στο παιχνίδι. Ουρές βλέπαμε τη Δευτέρα, το Σάββατο και την Κυριακή. Κοντά στο παιχνίδι, σε αυτό έχεις δίκιο. Και ποια είναι επίσης η διαφορά, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τον κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να... δεν ισχύει δηλαδή η δικαιολογία πρώτα να δούμε. Γιατί για μένα το ρήσιο, το Βικελίδης και οι μεταγραφές που έγιναν και πληρώθηκαν προκαταβολές 30, 40 και 50 χιλιάρικα για να έρθει ο Κολάς, ο Ματέο Γκαρσία και ο Ντικινή, αυτά είναι οι προκαταβολές. 50, 45, 40, μιλάμε λεφτά. Χωρίς έσοδα για την ομάδα. Και ενώ έχεις και στην πλάτη σου 3 χρόνια σε γάμα και β' εθνική, που είναι 4-5 εκατομμύρια ευρώ. Πάλι χωρίς έσοδα. Άρα δεν μπορείς να πεις στη συγκεκριμένη διοίκηση πρώτα να δούμε μετά να σου δώσουμε τα λεφτά, όπως γινόταν ορθώς από τον κόσμο σε διοικήσεις διαχείρισης των χρημάτων του κόσμου. Άρα δεν ισχύει το πρώτα να δούμε εδώ πέρα. Έκανε το καθήκον της η διοίκηση. Σε μια νεκρή από έσοδα περίοδο εξυπηρέτησε την ομάδα. Έβαλε χρήματα. Έκανε αυτό το οποίο έπρεπε. Και μάλιστα το έκανε με το παραπάνω γιατί έφτιαξε και τα γήπεδα. Και πλέον χρειάζεται και μια ανταπόδοση, γιατί κακά τα ψέματα, ο Καρυπίδης είναι συγκεκριμένων δυνατοτήτων. Το έχει πει ο άνθρωπος. Ο Καρυπίδης δεν είναι μεγιστάνας να μπορεί να βάζει μόνο αυτός χρήματα. Χρειάζονται και τα χρήματα του κόσμου. Όμως, να δώσω και ένα point στον κόσμο. Είπα πριν για τον ΠΑΟ και τον κόσμο του που πήγε τελευταίες μέρες και πήρε τα διαρκεία σου κτλ. Ναι, πάντα όμως ο Έλληνας όταν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια ή επίσημα παιχνίδια ή οτιδήποτε άλλο, πάει τελευταία στιγμή και παίρνει το εισιτήριο. Κάτι ανάλογο θα γινόταν, πιστεύω, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ βέβαιο ότι αν γινόταν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο Άρης θα είχε πάρει μια ανάσα 300-400 χιλιάρικα. Θα είχαν κόψει, εγώ σου λέω 10.000 πια θα είχε κόψει η ομάδα, άλλοι λένε για 15. Θα είχε πάρει τα διαρκείας 1.500-2.000 ακόμα και δεν θα μιλούσαμε πλέον για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Αναγκαστικά και υποχρεωτικά αυτό θα πάει πιο πίσω. Εγώ είμαι βέβαιος ότι ο κόσμος θα είναι στο γήπεδο. Να πάμε λίγο να παίξουμε χορηγό ώρας και μείνε λίγο στη γραμμή. Και χορηγό ώρας θα παίξει, ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά. Αν είναι δυνατόν, τι κάνει αυτός ο κιός. Λοιπόν, πάμε για χορηγό ώρας και επανερχόμαστε. Η ώρα είναι 8.30. Για βέλτιστη ποιότητα ζωής και κάλυψη των αναγκών υγείας, ορθοπαιδικά και ιατρικά προϊόντα New Cosmos Medi. Με επίκεντρο τον άνθρωπο. Έχετε ασθενή στο σπίτι σε κατάκληση με πληγές? New Cosmos Medi. Ο σαχαρώδης διαβήτης, η φλεβική ανεπάρκεια και οι αρτηριακές θρομβώσεις μπορούν να δημιουργήσουν πληγές. Υπάρχει λύση. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-729-030. Ο επιστημονικός μας συνεργάτης έρχεται στο χώρο σας άμεσα και εντελώς δωρεάν σε συνεργασία με ιατρική υποστήριξη για να σας βοηθήσει στην επούλωση των πληγών. Με πλήρη κάλυψη δαπάνης από τον ασφαλιστικό σας φορέα. New Cosmos Medi. Προϊόντα κατάκλυσης, καθημερινής φροντίδας ασθενών και ηλικιωμένων, ορθοπαιδικά είδη. Αλεξάνδρους Βόλου 3. Τηλέφωνο 2310-729-030.
Χρυσάνθε, παρακαλώ. Να μιλήσουμε και για κάποια άλλα πραγματάκια. Ό,τι θέλετε. Διαβάζω στο All About Ars ότι βρίσκεται στην Ολλανδία και ο κύριος Διαμαντόπουλος. Βεβαίως, από χθες είναι εδώ. Θα είναι καθόλου τη διάρκεια της προετοιμασίας. Αν δεν τον έχω ρωτήσει, φαντάζομαι πως ναι, γιατί τον βλέπω τον άνθρωπο. Μάλιστα. Ότι έχει έρθει εδώ κανονικότατα με την βαλίτσα του, με το αυτοκινητάκι. Θέλω να πω, δεν συνδέεται με κάτι άλλο, ας πούμε, ή δεν... με κάποια... Νομίζω ότι ο αθλητικός διευθυντής έχει το ρόλο του να παρακολουθεί και τι κάνει το ρόστερ της ομάδας. Και ο προπονητής. Και παράλληλα να βλέπει, να συζητάει, επειδή είμαστε και σε μεταγραφική περίοδο και με τον προπονητή. Δηλαδή χθες μετά το παιχνίδι, ένα-δύο ωράκι είχαν καθίσει ένα τραπεζάκι ήρεμα-ήρεμα στη γωνίτα τους μόνοι τους και τα λέγανε και συζητήσανε και τα είπανε. Φαντάζομαι ότι αξιολογούν και το ρόστερ και αυτό που είναι εδώ, αλλά συζητάνε και για κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών πιθανόν να ενδιαφέρουν την ομάδα. Είναι φυσιολογικό να βρίσκεται εδώ. Ωραία. Ο Κώστας Διαμαντόπουλος, γιατί αυτό είναι αντικείμενο της δουλειάς. Επίσης, διαβάζω πολύ ωραία συνέντευξη στο All About Ars του Γιώργου Κολτσίδα. Έτσι, ένας παίκτης, μια ιστορία θα πω. Θα σου πω κάτι. Εμένα ο Γιώργος είναι φίλος μου και το λέω ξεκάθαρα, δεν ξέρω, έχουμε ένα πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα είναι, αλλά ειδικά στη Θεσσαλονίκη, φοβάται κάποιος να πει ότι έχει φιλική σχέση με κάποιον ο οποίος είναι στέλεχος σε ομάδα, έχει ρόλο σε ομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Παρά το γεγονός ότι εγώ τον Γιώργο τον ξέρω καμιά εικοσαριά χρόνια, τον γνώρισα από το ρεπορτάζ, έτσι, όταν ήταν ακόμα ποδοσφαιριστής. Αλλά συνεργάστηκα και ως μαζί του στην ΠΑΕ Άρης για μια τετραετία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όσο καλές σχέσεις και ανοίξεις μαζί του, έχει διαχωρίσει απόλυτα τον ρόλο του στην ομάδα από το αν θα μιλήσει και θα πιει ένα καφέ ο Γιώργος με τον Χρήστανθο. Και αυτό το λέω με πάσα ειλικρίνεια και επίγνωση, δεν πρόκειται ποτέ ο Κολτσίδας να πει το παραμικρό που έχει γίνει στην ομάδα μέσα, ούτε καν στη γυναίκα του. Το παραμικρό. Και για μένα αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, παρόλο που πλέον είμαι σε μια διαφορετική θέση, δεν είμαι μέσα στην ομάδα ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Και ταυτόχρονα μπορώ να σου υπογράψω με δύο χέρια ότι είμαι και από τους πιο τίμιους ανθρώπους που έχουν περάσει από τον Άρη, αλλά και τους ανθρώπους που κάνει την δουλειά του τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Δεν θα χωθεί για να δει την δουλειά του διπλανού του, δεν θα ξεφύγει ποτέ από την γραμμή αυτή την οποία έχει οριστεί για τη συγκεκριμένη θέση. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπήρξε μια επιλογή από την πλευρά της διοίκησης και από την πλευρά του αθλητικού διευθυντή να επιστρέψει ο Γιώργος Κολτσίδας στην ομάδα και για άλλον ένα ακόμα λόγο. Ο Κολτσίδας είναι από τους λίγους που καταλαβαίνουν και νιώθουν και αντιλαμβάνονται τι σημαίνει Άρης από τη μία, αλλά όχι μόνο με την έννοια του Άρη, ο οποίος πρέπει να έχει πορεία πρωταθλητισμού. Και όταν λέω πορεία πρωταθλητισμού, δεν μπερδευτεί κανένα και νομίζει ότι φέτος θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί πολλές φορές, ενώ μιλάμε καλά ελληνικά, κάποιοι που δεν μιλούν καλά ελληνικά τα παρερμηνεύουν. Εννοώ με την λογική και την νοοτροπία ότι θα πρέπει ο Άρης κάθε φορά που θα μπαίνει μέσα στο παιχνίδι να προσπαθεί να κερδίσει. Δεν έχει λοιπόν μόνο αυτή την νοοτροπία, έχει και τον ρεαλισμό της αντίληψης του πού βρίσκεται η ομάδα σήμερα, του πού βρίσκεται ο σύλλογο σήμερα, ποια είναι τα προβλήματα του συλλόγου σήμερα. Και δεν τα διαπιστώνει απλά. Προσπαθεί να δώσει λύσεις. Γιατί στον Άρη έχουμε αυτό το μειονέκτημα. Διαπιστώνουν τα προβλήματα και πλέον πολλοί τα διαπιστώνουν στο Facebook, στο Instagram, στο διαδίκτυο, στα forum, στις ομάδες των Αριανών στο Facebook. Σημειώνουν, ας πούμε, ότι οι μπάλες είναι ξεφούσκοντες, ας πούμε, αλλά δεν προχωράνε για το πώς θα φουσκωθούν οι μπάλες, αν μπορούν να φουσκωθούν οι μπάλες, ποιος πρέπει να τις φουσκώσει τις μπάλες. Απλά διαπιστώνουμε κατά καιρούς θέματα, ζητήματα και προβλήματα που τα περισσότερα πίστεψέ με δεν υπάρχουν κιόλας. Γι' αυτό για μένα η κίνηση με τον Γιώργο Κολτσίδα και την επιστροφή του στην ομάδα είναι πάρα πάρα πολύ ουσιαστική. Και ήδη, εδώ 2-3 μέρες, με την εμπειρία του, το βλέπουν και οι συνάδελφοι, οι νεότεροι που βρίσκονται τελευταία χρόνια στην προετοιμασία, και πλέον
βλέπουν και τη διαφορά με τον Γιώργο Κοτσίδα. Και βέβαια δεν είναι μόνο ο Κοτσίδας. Η ομάδα έχει στελεχωθεί με 4-5 ανθρώπους ήδη στο δυναμικό της, περισσότερος από ό,τι είχε τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι φυσιολογικό αυτό, πλέον οι απαιτήσεις της Super League είναι πολύ μεγαλύτερες. Αλλά λύνει θέματα και ζητήματα τελείως αθόρυβα και έτσι όπως πρέπει να κάνει. Για μένα είναι χαρά το γεγονός ότι επιστρέφει στην ομάδα ένας άνθρωπος και την αγαπάει. Και είναι κομμάτι της τα τελευταία χρόνια. Δεν γεννήθηκε Αριανός. Ο Κοτσίδας στα Τρίκαλα. Έτσι. Μην λέμε ότι να είναι. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά τιμά και το ψωμί που έφαγε στον Άρη, αλλά και το γεγονός ότι φόρεσε τη φανέλα του Άρη και το περιβραχιόνι του Άρη. Και έτσι ένα τελευταίο που ήθελα να πω. Διαβάζω επίσης το All About Άρης για ατομική προπόνηση για κάποιους παίκτες. Υπάρχει κάποιο θέμα τραυματισμού ή είναι... Έκανε, όχι, δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά ξέρεις μετά τα παιχνίδια τώρα ο Τζανακάκης έπαιξε όλο το μάτς. Δεν είναι φυσιολογικό να παίξει όλο το μάτς όταν είναι το πρωτοκλικό, αλλά επειδή δεν υπήρχε άλλη επιλογή, επειδή ήταν ο Κωνσταντινίδης τραυματίας, είχε κάποιες ενοχλήσεις στο ισχύο και προφυλάχθηκε, έπαιξε ο Τζαν, ήταν ο μόνος παίκτης που έπαιξε όλο το παιχνίδι. Ο Ντιγκινί είχε κάτι μικροενοχλήσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις όταν είναι τα πρώτα φιλικά παιχνίδια, δεν πιέζονται οι ποδοσφαιριστές, παίρνουν ένα ατομικό πρόγραμμα, κάνανε μαζί τρεις αυτοί που προανέφερα, κάνανε μαζί με τους φυσιοθεραπευτές και τους γυμναστές ένα δικό τους ξεχωριστό πρόγραμμα. Φαντάζομαι, αν όχι από αύριο το πρωί, από αύριο το απόγευμα θα μπουν σε κανονικές. Δεν μπορώ δηλαδή, να μην... αερόβια το πρωί, ναι. Την αερόβια το πρωί κάνανε κανονικά. Δεν ήταν ένας θέμα, παίκτης απλά, της Μπενφίκα χρήσανθε με φορείο. Φεύγει ο Φερέιρα. Δεν είδα τη φάση αλήθεια. Φακούντο Φερέιρα, ναι. Και μπαίνει ο Νικόλας Καστίγιο. Μάλιστα. Με φορείο σε φιλικό παιχνίδι. Ένας φίλος μου λέει, επειδή έβγαλα φωτογραφία στο κέντρο του εμπορικού, να μου πει για τον Γκαρσία που είδα στο εμπορικό κέντρο. Είναι και αυτό, δεν είναι σημαδιακό τώρα αυτό. Μπαίνουμε μέσα στο εμπορικό κέντρο και το πρώτο μαγαζί που βλέπουμε το λέγανε Γκαρσία. Ερεμίλε. Δεν θα βάλει 28 γκολ ο Γκαρσία τώρα. Ο Ματέο Γκαρσία, ναι. Έχει μια λογική. Καλά, άμα βάλει 28 γκολ, θα τον μοσχοπουλήσει, φαντάζομαι, ο Καρυπίδης. Ή αν δεν είναι δικό του. Σωστό. Αλλά θα τον μοσχοπουλήσει η Λας Πάλμας. Η Λας Πάλμας. Για να το κλείσουμε, νομίζω ότι αυτό το παιδί πραγματικά αν έχει το μυαλό του στο κεφάλι του. Γιατί εμείς τώρα το βλέπουμε 3-4 μέρες. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Και ο Κατίδης έλεγαν κάποτε θα γίνει το μεγαλύτερο ταλέντο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι λάθος επιλογές του σε άλλα πράγματα τον έχουν οδηγήσει να παίζει στην τρίτη εθνική της Ιταλίας και δεν ξέρω εγώ που άλλο και στο Μπανεγιάλιο και δεν ξέρω εγώ που άλλο. Αν λοιπόν αυτό το παιδί έχει το μυαλό του στο κεφάλι του και είναι όσο συνεσταλμένο το βλέπουμε σε αυτές τις πρώτες μέρες, έχει τέτοιο ταλέντο που εγώ θεωρώ βέβαιο ότι θα τον δούμε να παίζει στην Πριμέρα Division. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι για αυτό το πρωτάθλημα, δεν είναι για εδώ. Μάλιστα. Δεν είναι για εδώ. Είναι 22 χρόνων βέβαια, έτσι. Mm. Δηλαδή κάποτε ήρθε από Μπαντίγια και στα πρώτα δύο παιχνίδια ήταν παρής παίχτης αυτός και πού τον βρήκατε, είναι και χοντρός λίγο και τα λοιπά. Μετά είδες τα κάτω από Μπαντίγια. Καλά, ναι. Και μετά είδαν όλοι τι έκανε. Δεν νομίζω Περέιρα, ότι προσφέρεται για ασφαλείς. Ήρθε ο Ντανίλο Περέιρα, 20 χρονών στον Άρη, και τότε υπήρχε το πρωτοσέλιδο, το θυμάμαι στα αθλητικά νέα, που έλεγε ποιος Ντανίλο Περέιρα, εδώ έχουμε Κατίδη και δεν βάζει τον Κατίδη και φέρεται κάποιον Ντανίλο Περέιρα. Ο οποίος κάποιος Ντανίλο Περέιρα πουλήθηκε 40 εκατομμύρια ευρώ και είναι βασικό μέλος στην Εθνική Πορτογαλίας. Αυτά νομίζω ήταν και συμπεριφορές που καταστρέψανε εν ολίγης τον Άρη, τέτοια κόμπλεξ και συμπλέγματα νομίζω ότι τον φέρανε. Καλά, η ευθύνη θα σου πω το εξής. Η ευθύνη πάντα για μένα εύκολο να το πετάξουμε στα μέσα ενημέρωσης. Όχι, στα μέσα, στον κόσμο κυρίως το πάω. Ή στον κόσμο, θα σου πω το εξής. Ο κόσμος μπορεί να πιέζει να ανανεώσει ο Σκόρδας τον Κόκκι με 800 χιλιάρικα και αν δεν τον ανανεώσει να τον κυνηγάει να τον φάει, για να του δώσουμε και λίγο δίκιο του Λάμπρου, έτσι. Δηλαδή άμα δεν τον ανανεώσεις βρίζει, αν τον ανανεώσεις και δεν παίξει καλά ξαναβρίζει, αν τον ανανεώσεις και περάσουν 3-4 χρόνια και δεν μπορείς να τον πληρώσεις ξαναβρίζει, η ευθύνη όμως δεν είναι ποτέ δικιά του. Άρα μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Η ευθύνη είναι πάντα των παραγόντων. Προφανώς. Και αυτή είναι πάγια θέση μου. Ό,τι και να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Αυτό είναι το διοικεί. Προφανώς. Η ευθύνη είναι αυτού που διοικεί. Αυτού που βάζει την υπογραφή. Και αυτός θα πρέπει να έχει και την κρίση, αλλά και το σθένος να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Γι' αυτό αποτελεί και τιμή και ευθύνη και στην τελική είναι απόλυτη η ευθύνη όταν είναι και μεγάλο μέτοχος του ανθρώπου που βάζει την υπογραφή και διοικεί την ομάδα. Αυτός είναι υπεύθυνος για τις επιλογές.
Χρήσα, θα ελπίσουμε ότι φέτος οι επιλογές θα είναι όπως πρέπει. Μια τελευταία ερώτηση. Στο διοικητικό κομμάτι, ενώ ότι στη στελέχωση της ΠΑΕ έχουμε κάποιο, έτσι, κάποια κίνηση, θα γίνει κάτι εκεί πέρα. Στο διοικητικό, όπως το λες, όχι. Στη στελέχωση νομίζω ότι έχει κλείσει το project με αθλητικό διευθυντή. Έχει προσθεθεί επίσης ο Αντώνης Ασαλουχίδης στα γραφεία, ως γενικός διευθυντής, θα το πω, πες το πώς θέλεις, είναι και υπεύθυνος για θέματα αδειοδότηση, ΕΠΟ κτλ. Έχει υπάρξει η πρόσληψη ενός νέου λογιστή, έχει υπάρξει η συνεργασία με την ΑΕΚ και δύο ανθρώπους από την ΑΕΚ για το εμπορικό κομμάτι και τη στελέχωση της Μπουτίκ. Έχει έρθει αθλητικός διευθυντής, έχει έρθει γενικός αρχηγός. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε 6-7 ανθρώπους που τους ζητούσαμε να στελεχώσουν την ομάδα και αυτό έχει συμβεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια ομάδα όπως ο Άρης θα πρέπει να έχει και άλλα στελέχη. Αλλά όταν έχεις δύο και μέσα σε διάστημα 2-3 μηνών έχεις 9. Προφανώς. Μην είμαστε και. Ναι, μην είμαστε και. Μη θέλουμε ξαφνικά από εκεί που πηγαίναμε με την κοπέλα της γειτονιάς να πάμε με τη Μόνικα Μπελούτσι. Ακριβώς. Εγώ λέω λοιπόν ότι τα βήματα που έπρεπε να γίνουν για το μίνιμουμ για το μίνιμουμ των στελεχών στην ομάδα υπάρχει, έχει γίνει. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Φυσικά και χρειάζονται και άλλα πράγματα στον Άρη. Αλλά σιγά σιγά. Λοιπόν, ότι δρομολογούνται. Να σας αποδεσμεύσω. Γιατί έχουν έρθει κάτι αριανάκια, θα τα πούμε, κάτι αριανάκια από τη Γερμανία. Μάλιστα. Και πρέπει να βγουν φωτογραφία. Θα τα πούμε. Άρα και αύριο, Χρήσανθε. Βεβαίως, βεβαίως. Περίπου την ίδια ώρα. Περίπου την ίδια ώρα να μας μεταφέρει στο ρεπορτάζ. Πότε γυρνάτε από Ολλανδία? 5 Αυγούστου. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να είσαι ένα καλό βράδυ, Χρήσανθε, εκεί στην Ολλανδία. Και εσείς, καλή συνέχεια, παιδιά. Λοιπόν, ήταν ο Χρήσανθος Τσαλτίδης. Νομίζω ότι πιο διεξοδικό ρεπορτάζ για τον Άρη δεν θα βρείτε αλλού. Είπαμε τα πάντα όλα. Δεν αφήσαμε τίποτα ασχολίαστο και που να μην το, τέλος πάντων, δούμε διεξοδικά με τον Χρήσανθο. Και νομίζω ότι βγήκανε και κάποιες ειδήσεις, όπως παραδείγματος χάρη ότι ναι μεν ο Άρης ψάχνεται για έναν στόπερ, έναν επιθετικό και έναν εξτρέμ, αλλά με εξαίρεση την θέση του στόπερ που κρίνεται απαραίτητη, καθότι η ομάδα είναι με 3 στόπερ και χρειάζεται σίγουρα ένας τέταρτος, για τις υπόλοιπες θέσεις θα γίνει ίσως κάποια υπομονή, εκτός να βρεθεί κάτι εξαιρετικό. Νομίζω αυτό είναι ένα θεματάκι που βγήκε από την συζήτησή μας με τον Χρήσανθο. Γενικότερα δείχνει ο Άρης να επανέρχεται, είναι το γενικό μου σχόλιο, ακούγοντας αυτά τα πράγματα και για την οργάνωση της ομάδας και για την διοικητική και τη στελέχωση της ομάδας με άτομα. Οπότε νομίζω ότι και εκεί θα την πάω την κουβέντα. Οι φίλοι του Άρη, εντάξει, τώρα σίγουρα υπάρχουν και σημαντικότερα πράγματα στη ζωή, αλλά νομίζω ότι είναι, έτσι πώς να το πω, ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουν να στηρίξουν την ομάδα σε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εμείς επειδή φάγαμε το διάλειμμα των 8.30, θα πάμε τώρα σε ένα διπλό διαλυματάκι, έτσι για να είμαστε και σωστοί ως προς τους χορηγούς μας και ως προς τους ανθρώπους που στηρίζουν το ραδιόφωνο, και θα επανέλθουμε με την τελευταία ώρα του Αλληλούια, αφού υπενθυμίσουμε φυσικά πως ακούτε Μιχαήλ Άγγελο Νικολαίδη στο μικρόφωνο και Χρήστο Κιώση από την κονσόλα του ήχου, και ότι η εκπομπή Αλληλούια είναι μια προσφορά από τα έπιπλα Πάπα Ιωάννου στην Ευκαρπία, στην Αθηνά, στη Τσακυρέξη, εκεί όπου θα κάνετε τα έπιπλα των ονείρων σας, θα τα πάρετε σε πολύ καλές τιμές και με ευκολίες πληρωμής. Μπορείτε να μπείτε και στο website τους, epiplopavlapi.gr, για να δείτε κάποιες από τις συνθέσεις τους και από τις ιδέες που έχουν υλοποιήσει, και να πάρετε μια ιδέα προτού επισκεφτείτε την επιχείρησή τους στην Ευκαρπία. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με την τελευταία ώρα του Αλληλούια. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στα στούντιο του Αλληλούια. Ακούτε Λίμπερο 107.4 στα FM. Βλέπουμε το φιλικό της Μπενφίκα με την Juventus. Ακολουθεί σε λίγο αυτή τη στιγμή το Chelsea Inter. Μόλις ξεκίνησε.
το φιλικό αυτό με την αγγλική και την ιταλική ομάδα. Είναι φιλικά τα οποία γίνονται στην Αμερική, να πούμε αυτά. Και αφού φάγαμε σχεδόν όλη την προηγούμενη ώρα με το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη διαστόματος Χρύσανθου Τσαλτίδη, και μιας και για τον παρασκευαστικό Άρη θα σας τα πει πολύ καλύτερα από μένα ο Σταμάτης ο Μουρελής, ο οποίος ακολουθεί από τις 10 μέχρι και τις 12 εδώ στον αέρα του Λίμπερο, πάμε να κάνουμε μια βόλτα και στα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Φυσικά τα νέα που τα αλλιεύουμε από το PAOK24.com. Ο λόγος φυσικά για τον Πέδρο Ενρίκε, ο οποίος μίλησε για τον νέο δανεισμό του που στην Αστάνα και ανέφερε μεταξύ άλλων πως έπαιξε ρόλο σε αυτό και το ότι γνώρισε τον προπονητή της ομάδας από το Αζερμπαϊτζάν. Ο παίκτης ρωτήθηκε για το αν θα αγωνιζόταν στην εθνική του Αζερμπαϊτζάν, αλλά και για τους στόχους που έχει πλέον με την Αστάνα. Ερωτηθήκε για τον δανεισμό του, λοιπόν, ανέφερε ότι μετά τον δανεισμό μου στην Καραμπάχ επέστρεψα στον ΠΑΟΚ με τον οποίο έχω συμβόλαιο, συμμετείχα στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, αλλά μου παρουσιάστηκε η ευκαιρία της Αστάνα. Ο προπονητής της με γνώριζε και αυτό ήταν ένας επιπλέον λόγος που επέλεξα να πάω δανεικός στην Αστάνα. Επιπλέον θα έχω ξανά την ευκαιρία μέσω των προκριματικών να αγωνιστώ στους ομίλους του Champions League. Βέβαια θα μπορούσε να αγωνιστεί και με τον ΠΑΟΚ μέσω των προκριματικών στους ομίλους του Champions League. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο η Αστάνα έχει πιο πολλά, τέλος πάντων, πιο πολλές πιθανότητες από το δικέφαλο. Για το αν θα αγωνιζόταν στην Εθνική Αζερμπαϊτζάν, ο Πέδρο Ενρίκε απάντησε: «Δεν μου έχει περάσει σαν σκέψη, ποτέ δεν μένω πάνω από 3 χρόνια σε μια ομάδα και για να πάρω την υπηκότητα του Αζερμπαϊτζάν θα πρέπει να κατοικήσω εκεί για 5 χρόνια, οπότε είναι μια προοπτική που δεν τη σκέφτομαι». Σχετικά με τους στόχους του με την Αστάνα, ανέφερε ότι θέλω να τη βοηθήσω να προκριθεί στους ομίλους του Champions League. Όλοι μαζί σαν ομάδα θα παλέψουμε για αυτόν τον στόχο. Άρα το εξτρά έτσι νέο που έφερε αυτή τον εκ νέου δανεισμό του Πέντρο Ενρίκε ήταν και το γεγονός ότι γνώριζε τον προπονητή της ομάδας. Εν τω μεταξύ στο αντίπαλο στρατόπεδο αυτό της Βασιλείας, με 5 νέα πρόσωπα η εντεκάδα της Βασιλείας για το μάτς με την Ξαμάξ, διαβάζουμε από τον Ραφαήλ Καϊδατζή στο ΠΑΟΚ 24, με αρκετές αλλαγές σε πρόσωπα αλλά και σε σχήμα σε σχέση με το παιχνίδι της Τούμπας θα παραταχθεί η Βασιλεία, όπως διαβάζουμε, με 5 νέα πρόσωπα στην εντεκάδα. Θα παραταχθεί η Βασιλεία στο παιχνίδι εκτός έδρας με την Ξαμάξ για τη δεύτερη αγωνιστική του ελβετικού πρωταθλήματος, και αυτό είναι κάτι που έτσι θέλω να μείνω λίγο εδώ, καθότι και η Βασιλεία την οποία αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Champions League έχει ήδη ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, και η ομάδα με την οποία έπαιξε φιλικό, το πρώτο φιλικό χθες ο Άρης, ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα τις υποχρεώσεις της. Είμαστε πολύ πίσω σαν χώρα στο καλεντάρι που ξεκινάει το πρωτάθλημά μας, ή είναι πολύ μπροστά οι άλλες χώρες. Αυτό δεν ξέρω αν έχει να πει κάτι, πάντως νομίζω ότι τουλάχιστον στο θέμα των προκριματικών, και το λέω αυτό για τις ομάδες τις ελληνικές που αγωνίζονται στα προκριματικά, έχει και αυτό την αξία του, ότι κάποιες ομάδες είναι πιο έτοιμες. Παίζει έναν εξτρά ρόλο. Δεν παίζει σίγουρα το μεγαλύτερο, γιατί το μεγαλύτερο ρόλο τον παίζουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας και η ποιότητά τους η οποία φαίνεται στα παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο και αυτό που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Αυτά λοιπόν από το στρατόπεδο της Βασιλείας. Διαβάζουμε επίσης στο ΠΑΟΚ 24 και τις δηλώσεις του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ Ρολφ Φρίγκερ για τη ρεβάνς με τη Βασιλεία στο Σανκτ Γιάκοπ Πάρκ.
ο οποίος δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στη Βασιλεία σε ό,τι αφορά την πρόκριση. Και πιο συγκεκριμένα είπε, ήταν ακριβώς όπως το περίμενα, ένα παιχνίδι 50-50 για το πρώτο παιχνίδι φυσικά. Ξεκίνησε καλύτερα η Βασιλεία χάνοντας δύο κλασικές ευκαιρίες. Ο Πάκου ισορρόπησε όμως και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος. Πλέον η πρόκριση είναι ανοιχτή. Θα είναι ανοιχτό το παιχνίδι στον επαναληπτικό. Είναι σημαντικό το ότι μείωσε η Βασιλεία. Για την αλλαγή προπονητή στην ελβετική ομάδα ήταν σαφώς κάτι ασυνήθιστο, δήλωσε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Για τα ελβετικά δεδομένα είναι σπάνιο, πόσο μάλλον για τη Βασιλεία. Αυτό το έχετε περισσότερο στην Ελλάδα, την αλλαγή προπονητών. Πλέον στον πάγκο ως υπηρεσιακός είναι ο Φράι, ωστόσο είναι πολύ πιθανό να βρει νέο προπονητή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ερωτηθείς για το αν ήταν μια κίνηση πανικού από πλευράς διοίκησης, αναφέρει ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο προπονητής που ξεκινάει μια σεζόν και τελειώνει, έτσι γίνονταν για χρόνια στη Βασιλεία. Αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η διοίκηση δεν ήταν ικανοποιημένη από την αρχή της προετοιμασίας, από την εικόνα της ομάδας στα φιλικά και τις πολλές ήττες. Σε συνδυασμό με την ήττα στο πρωτάθλημα και στην Θεσσαλονίκη, πήραν την απόφαση για λύση συνεργασίας. Υπάρχει το ενδεχόμενο να λειτουργήσει θετικά όλο αυτό, συναισθηματικά για τους παίκτες, σαν ψυχολογική τόνωση. Θα έχουν κίνητρο οι παίκτες να αποδείξουν τι αξίζουν στο νέο προπονητή. Γκολ για την Τσέλσι, εντωμεταξύ, στο 8ο λεπτό, στο φιλικό με τον Πέδρο, ο οποίος έτσι μάλιστα δέχεται και τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του. Για να δούμε. Πολύ ωραία τρίπλα, ποιος είναι εκεί, μάλιστα. Δεν ξέρω ποιος είναι, ο Μωράτα είναι. Πολύ ωραία προσπάθεια από το Μωράτα και στην... Ποιος. Πρέπει να είναι ο Άλβαρο Μωράτα. Όχι, ο Μωράτα είναι. Αυτός ο οποίος κάνει την εξαιρετική ενέργεια, χορεύει την άμυνα της Ίντερ και φυσικά βγάζει στο σημείο του πέναλτι ελεύθερο τον Πέδρο, ο οποίος σε σχεδόν καινή αιστεία κάνει το 1-0 για την Ίντερ. Τι πιστεύει για τον επαναληπτικό? Διαβάζουμε τις δηλώσεις του Ρολφ Φρίγκερ, του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, σχετικά με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία. Λέει λοιπόν ο Φρίγκερ, αν ο ΠΑΟΚ είναι σταθερός στην αμυντική του προσέγγιση και λειτουργία, θα μπορέσει να απειλήσει στην κόντρα τη Βασιλεία. Απ' την άλλη, στην έδρα της η Βασιλεία μπορεί ακόμα και για το 1-0. Είναι πολύ διαφορετική η ομάδα εντός έδρας. Όπως είπα, θα εξαρτηθεί και από το ποιος θα είναι στον πάγκο, το πώς θα παίξει. Είναι ένα 4-2-3-1, είναι το πιο πιθανό σύστημα, αναφέρει. Για τον Πρίγιοβιτς, έψαξε την τύχη του στο εξωτερικό και καλά έκανε. Κατάφερε να έχει εξέλιξη. Μου αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού του. Και η εκτίμησή του για το σκορ του δεύτερου αγώνα, πιστεύω πως θα νικήσει με 3-1 η Βασιλεία. Μάλιστα. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Ρολφ Φρίγκερ για το παιχνίδι. 3-1 η Βασιλεία είναι η εκτίμησή του. Άρα θεωρεί ότι θα περάσει η Βασιλεία με διαφορά ενός τέρματος. Ο συγκεκριμένος πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε και λίγο στα μεταγραφικά για τον δικέφαλα του Βορρά. Διαβάζουμε άρθρο από τον Γιάννη Παρασκευαΐδη στο ΠΑΟΚ 24, τα δεδομένα για Τόσκα και ΠΑΟΚ, οικονομικές απαιτήσεις των Ισπανών, τι σημειώνουν σήμερα τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στο προσκήνιο επέστρεψε λοιπόν η περίπτωση του Αλίν Τόσκα για τον ΠΑΟΚ. Όπως έχει σημειωθεί νωρίτερα από το ΠΑΟΚ 24, η περίπτωση του 26χρονου αριστερού μπακ της Μπέτις, το συμβόλαιο του οποίου με την ισπανική ομάδα λύγει το 2021, δεν λύγει και πολύ κοντά, επανέρχεται στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ. Όλο και περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ισπανίας κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του δικεφαλού για τον παίκτη και δίνουν συνέχεια στο θέμα αναφορικά με τις οικονομικές απαιτήσεις της Μπέτις. Συγκεκριμένα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ισπανίας τονίζουν πως η Μπέτις θέλει να κραποθεί περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για τον παίκτη, καθώς αυτό ήταν το ποσό το οποίο δαπάνησε για να τον αποκτήσει. Δεν παρέλειψαν να σημειώσουν ωστόσο πως αυτό το σενάριο φαίνεται να είναι δύσκολο και δεν αποκλείεται να υποχωρήσουν στα οικονομικά δεδομένα ή να λύσουν το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Σημειώνουν παράλληλα πως εφόσον ο ΠΑΟΚ αποκτήσει τον παίκτη, θα βρεθεί σε ένα γνώριμο περιβάλλον, τόσο λόγω του Ράτσβαν Λουτσέσκου, με τον οποίο είναι ίδιας καταγωγής, όσο και του Φερνάντο Βαρέλα, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστού για τρεις
σεζόν. Ο Δικέφαλος έχει κάνει προσέγγιση για τον παίκτη και για το ενδεχόμενο δανεισμού για ένα χρόνο με οψιόν αγορά στο ερχόμενο καλοκαίρι. Και αυτό γιατί στον ΠΑΟΚ δεν θέλουν να ρισκάρουν ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο και φυσικά δεν θέλουν να κλείσουν στο δρόμο στον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος ολοκληρώνει το δανεισμό του το ερχόμενο καλοκαίρι. Διαβάζουμε και ένα θεματάκι έτσι μεταγραφικό, φεύγουμε λίγο από τα ζητήματα τα μεταγραφικά ή τέλος πάντων το ρεπορτάζ των ομάδων της πόλης. Ο λόγος φυσικά για τον Πέδρο Κόντε. Την ώρα λέει που στον Ερυθρό Αστέρα περιμένουν μέχρι το βράδυ του Σαββάτου την απάντηση του Πέδρο Κόντε. Νέος μυστήρας με καλύτερη πρόταση εμφανίστηκε για τον Ισπανό Φορ. Ο Πέδρο Κόντε αποτελεί τη βασική επιλογή του Ερυθρού Αστέρα για τη θέση του επιθετικού και έτσι είναι γνωστό ότι οι πρωταθλητές Σερβίας κατέθεσαν πρόταση για την απόκτηση του Ισπανού Φορ του Παζιάννα, η οποία έγινε δεκτή από τους υπηρώτες. Έτσι, οι Σέρβοι συνέχεια ξεκίνησαν συζητήσεις με τον Κόντε. Καταθέτοντας την πρόταση του, ζητώντας από τον Ισπανό να απαντήσει όσο γίνεται πιο άμεσα, αφού είναι επιτακτική η ανάγκη τους για επιθετικό. Και έτσι δώσαν προθεσμία στον Κόντε μέχρι τέλος πάντων κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, περιμένοντας πως θα έχει απαντήσει μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. Παρ' όλα αυτά τα δεδομένα άλλαξαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαβάζουμε το άρθρο από το gazeta.gr να πούμε, ένας άλλος σύλλογος έδειξε ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες του 30χρονου, καταθέτοντας μια άκρως δελεαστική πρόταση που είναι ανώτερη από αυτή του Ερυθρού Αστέρα. Η διαφορά της πρότασης αυτής με τον Σεύρο είναι ότι η πρόταση αυτή δεν είναι συμφέρουσα το ίδιο για τον ΠΑΣ. Είναι 100.000 ευρώ πιο κάτω από αυτήν των Σέρβων. Ο Κόντε έχει δελεαστεί από την πρόταση την ώρα που Ερυθρός Αστέρας και ΠΑΣ Γιάννα περιμένουν μέχρι το βράδυ την απάντηση του ποδοσφαιριστή. Παράλληλα, η ομάδα του Μιλόγεβιτς σε μια προσπάθεια να το πείσει του προσφέρει και επιπλέον μπόνους. Το σίγουρο είναι ότι θα εξελιχθεί σε ένα θρίλερ και όλοι θα περιμένουν την απάντηση του Κόντε. Ένας παίχτης ο οποίος έκανε τη διαφορά στην περσινή Super League για τον ΠΑΣ Γιάννα και ο οποίος είχε ακουστεί πολύ έντονα και για εδώ, για τον ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά, το σενάριο αυτό έτσι δεν αποδόθηκε. Στο ίδιο website, στο gazeta.gr, διαβάζουμε για συμφωνία του Ανσαριφάρτ με την Μπεσίκτας. Ο Καρίμ Ανσαριφάρτ, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Τουρκία, τα έχει βρει με την ομάδα της Μπεσίκτας σε όλα για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με πηγές του CNN Turk, υποστηρίζεται πως ο διεθνής Ιρανός συμφώνησε με την Μπεσίκτας για να είναι εκεί τη νέα χρονιά. Οι Τούρκοι βέβαια να αναφέρουμε ότι προηγουμένως είχαν αναφέρει και άλλες ανάλογες πληροφορίες χωρίς να προκύψει σχετική επιβεβαίωση. Αυτό που παραμένει ως δεδομένο είναι πως ο Καρίμ Ανσαριφάρτ εξακολουθεί να παραμένει σε καθεστώς μεταγραφής και όλα αυτά σε ένα χρονικό σημείο που οι Πειραιώτες συνεχίζουν το ψάξιμο και για άλλον επιθετικό. Από το περιβάλλον του παίκτη πάντως προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελετικό deal με κανένα, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες και ότι θα γίνει προσεχώς μια κουβέντα με τον σύλλογο του Ολυμπιακού. Φιλικό αυτή υπάρχει αυτή την ώρα και για τον Παναθηναϊκό. Άντων Ντεν Χακ, Παναθηναϊκός, το σκορ είναι στο 0-1. Το σκορ άνοιξε μόλις στο τρίτο λεπτό για τον Παναθηναϊκό ο Χατζηθεοδωρίδης με δεξί σουτ λίγο πιο πίσω από το ύψος του πέναλτι, ο οποίος βρέθηκε αμαρκάριστος έπειτα από το γύρισμα του Ρεγκάκου που κυνηγούσε μια χαμένη μπαλιά. Υπάρχουν και αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους της Ντεν Χαγκ για την παρουσία της ομάδας τους εκεί. Η ομάδα του Γιώργου Δόνη, η οποία ξεκινάει το πρωτάθλημα σίγουρα με έτσι, με κάποια ντεζαβαντάζ λόγω της πολύ κακής οικονομικής πολιτικής που ασκείται και γενικότερα και την προηγούμενη σεζόν είχε διάφορα μείον στη βαθμολογία από υποθέσεις παικτών που ήταν απλήρωτοι και αυτά φυσικά συνεχίζονται και φέτος μέχρι να γίνει αυτή η πολυπόθητη από τους Παναθηναϊκούς φιλάθλους αλλαγή σελίδας στην ομάδα
του Τρυφυλλιού από τον Γιάννη Αλαφούζο στον Παϊρότζ, θα το πω κι εγώ, δεν μπορώ να το πω το επίθετο στον αέρα, θα ξεφτυλιστώ. Είναι γλωσσοδέτης, νομίζω ότι δεν έχει νόημα, όλοι ξέρετε για ποιον μιλάμε. Αυτά λοιπόν και για τον Παναθηναϊκό, αυτή την ώρα σε εξέλιξη το παιχνίδι, το οποίο μπορείτε να το δείτε ελεύθερα από την τηλεόραση του Sky αυτή τη στιγμή. Το Inter Chelsea, το Chelsea Inter παραμένει στο 1-0. Και για να δούμε, όχι, ευκαιρία για την Chelsea. Δεν καταλήγει. Νωρίτερα φαντάζομαι θα διαβάσατε για την ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό του Βασίλη Τωροσίδη, ο οποίος επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στην ομάδα του Πειραιά, και στις δηλώσεις του, στις πρώτες δηλώσεις του σαν παίκτης, 1-1 για την Ten Hag μάλιστα, μόλις σχετικά γρήγορα, πολύ ωραία φάση έτσι, από το πλάι το εξτρεμάκι ανοίγει άμυνα, σέντρα στο ύψος του πέναλτι, έρχεται μόνος του σαν τρέλερ ο επιθετικός και εκτελεί τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, τον Σοκράτη τον Διούδη. Ο Τροσίδης για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό δήλωσε ότι πιστεύει ότι η ομάδα θα είναι σε ένα ανταγωνιστικό υψηλό επίπεδο και πρέπει να τεθούν ξανά οι βάσεις από φέτος για να ξεχαστεί η περσινή χρονιά και να γίνει ξανά ο Ολυμπιακός πρωταθλητής όπως του αξίζει. Και είπε ότι το μόνο μήνυμα που μπορώ να στείλω στον κόσμο του Ολυμπιακού είναι να αγαπά και να αγκαλιάζει την ομάδα όπως το κάνει όλα αυτά τα χρόνια και να είναι δίπλα μας, να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Η χρονιά που έρχεται είναι δύσκολη. Τους θέλουμε δίπλα μας. Η ομάδα έχει ξανά υψηλούς στόχους. Πρέπει να τους εκπληρώσουμε όλοι μαζί. Το γήπεδο είναι παραλληλόγραμμο. 11 αυτοί, 11 εμείς. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι δηλώσεις. Έτσι είναι εξαιρετικές. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε. Μάλιστα. Ο τερματοφύλακας της Chelsea, δεν ξέρω ποιος είναι, ο Κουρτουά, έχει διάθεση για λάθη. Δεν είναι ο Κουρτουά, έτσι. Είπα και εγώ γιατί δεν τον έχω το Κουρτουά για τόσο λαθέρ. Φτάσαμε στις 9.30. Πάμε σε διάλειμμα αφού υπενθυμίσουμε ότι το Αλληλούια, ακούτε Αλληλούια με τον Μιχαήλ Άγγελο Νικολαίδη και τον Χρήστο Κιώση στην κονσόλα του ήχου και ότι χορηγός εκπομπής μας είναι τα έπιπλα Παπαϊωάννου στην Ευκαρπία για να κάνετε τα έπιπλα των ονείρων σας και να τα πάρετε σε πολύ καλές τιμές και με ευκολίες. Επιστροφή εδώ στα στούντιο του Λίμπερος 107 και 4 στα FM. Ακούτε την εκπομπή Αλληλούια. Μιχαήλ Άγγελος Νικολαίδης στο μικρόφωνο, Χρήστος Κιώσης στην κονσόλα του ήχου και φυσικά είμαστε στο τελευταίο μισάωράκι, 20 λεπτάκι, πείτε το όπως θέλετε. Θα ακολουθήσει ο Σταμάτης ο Μουρελής για ένα δύο ώρο μέχρι και τις 12 να σας κάνει παρέα. Μιλάμε για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, 28 Ιουλίου σήμερα. Η πόλη έχει αρχίσει να αδειάζει εδώ και αρκετές μέρες, αλλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα ξεκινά αυτή η περίοδος του χρόνου που θα περπατάς σε κεντρικούς δρόμους, που μην μπορείς να ξαπλώσεις, ξέρω εγώ, στην Ιδία και για κανένα τέταρτο 20 λεπτό μπορεί να μην περάσει και αμάξι. Ο Παναθηναϊκός εντωμεταξύ, ενώ ξεκίνησε καλά, προηγήθηκε κιόλας, έχει ήδη δεχτεί δύο τέρματα από την Άντο Ντεν Χακ και αυτή τη στιγμή χάνει με 2-1. Το σκορ για την Chelsea, για το Chelsea Inter παραμένει στο 1-0. Πάμε λίγο να δούμε και το κουπόνι του στοιχήματος, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο live. Σλάβια Πράγας Κάρβινα 4-0 στο 81, Αλμπαθέτε Μπαλομπί Έρκουλες 2-1 στο 80, Αντζέρ Νάντ 1-1 στο 80 γι' αυτό. Αυτά είναι διεθνή φιλικά παιχνίδια. Λεγανιές Ράγιο Μαχαντοχόντα 2-0 στο 84, Νουμάνθια Ουέσκα 4-1 στο 83,
Φελγκέιρας, Βιτόρα Γκυμαράες 1-1 στο 76. Χιμνάστικα, Ρεάλ Οβιέδο 0-2 στο 84. Άρο Ντεπορτίβο Λογκρόνες 0-6 στο 71 λεπτό. Αϊντχόφεν Βαλένθια, πάμε στα έτσι πιο θελκτικά φιλικά, 2-1 στο 80. Ταλαβέρα Χετάφε 0-1 στο 80. Βόλφσμπουργκ Λιόν 1-2 στο 85. Το Μπενφίκα Γιουβέντους είναι 1-0 στο 76 το φιλικό. Μπελενένσες Ολιβεϊρένσε 2-1. Πάκος Φερέιρα Ακαδέμικο Βισέου 2-2 στο 83. FK Rad Κουκαρίτσκι Belgrade 0-3 στο 87. Σαμπάκ Ναπρετάκ 1-0 στο 85. Μλάντος Τουλουκάνι Ράντνικ Σουρντούλιτσα 1-0 στο 85. Νόβισατ Βοσδόβακ 1-1 στο 86. Να δούμε και καμιά πιο έτσι προηγμένη χώρα. Για την Ελβετία, για τη Super League της Ελβετίας, αυτά είναι επίσημα μάτς. Grasshoppers Ζυρίχη 0-2 και Xamax Βασιλεία 0-1. Ορίστε λοιπόν, η αντίπαλος του ΠΑΟΚ προηγείται στο 84ο λεπτό της Xamax με 0-1. Όλα τα πράγματα συνηγορούν στο ότι θα κάνει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα η αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Αλαβές Αλκορκόν σε φιλικό παιχνίδι 1-1 στο 61. Έλτσε Καντίθ 1-0 στο 53 για φιλικό παιχνίδι επίσης. Ντεν Χαγκ Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, 2-1. Να δούμε τι άλλο έχουμε στα φιλικά. Και φυσικά Τσέλσι Ίντερ στο 40 λεπτό. Το παιχνίδι είναι στο 1-0. Αυτά λοιπόν από το κουπόνι του στοιχήματος. Εν τω μεταξύ έχει και αυτή την ταινία με τον Κωνσταντάρα που γυρνάει δήθεν από την Αφρική και τον Μούτσο βαμμένοι όλοι με φούμο. Τι τράβηξε αυτός ο καημένος άνθρωπος για να γυριστεί αυτή η ταινία, να κάθεσαι κάθε μέρα στο γύρισμα και να σου περνάνε φούμο. Λες και είσαι, ξέρω εγώ, ο ΙΚΑΣ, κινηματογράφος ελληνικός δεκαετίας 70, νομίζω ότι χειρότερο μπορεί να δει κανείς. Και την κοπέλα την περάσανε ένα χέρι, φουμό. Μάλιστα, γυρίσματα τα οποία ανάθεμα και που γίνανε, μάλλον στην Κρήτη, εκεί στο φοινικό δάσος του Βάη, προφανώς. Λοιπόν, αυτά σχετικά με το κουπόνι του στοιχήματος. Ο Λούντ αποχαιρετάει τους φίλους του Παναθηναϊκού, μιας και εδώ και τρεις μέρες είναι παίκτης της Sporting Gijón, και έτσι μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram ο Φιλανδός έκανε ένα ποστάρισμα και έγραψε πως ήταν τιμή του που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα ήταν μεγάλη τιμή να φορέσω την πράσινη φανέλα για τα προηγούμενα 3 χρόνια. Έχω τόσες καλές αναμνήσεις από το κλαμπ και θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά που ήταν μέλος αυτού του ταξιδιού αυτά τα 3 χρόνια. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στο Παναθηναϊκό από τα βάθη της καρδιάς μου. Μάλιστα, στις πρώτη χειχών συνεχίζει λοιπόν ο Λουντ, ο Ρόμπιν Λουντ, τίμιος παίκτης, θα πω εγώ. Εν τω μεταξύ, προηγουμένως σε φιλικό ο Πανιόνιος επικράτησε της Ομόνιας με 1-0, με τον Άλμπερκ να είναι ο σκόρερ της αναμέτρησης. Για τον Πανιόνιο, Μάλερπ, Ντομίνκες, Κούρντι, Σαραμαντάς, Άλμπερκ, Σταυρόπουλος, Οικονομίδης, Μασούρας, Ντουρμισάη, Σπυριντόνοβιτς και Κεϊτά. Για την Ομόνια, Μεχίας, Γκαφούρ, Βίντρα, Κίνου, Λουκασοβίτρα, έλα ρε φίλε, Λόπες, Μανρίκε, Τσάιλσον, Λόε, Άλεξ, Χριστοφή, Ραμίρες και Ντάρμπισιρ. Μάλιστα, ο Μάτο Ντάρμπισιρ
παίζει στην Ομόνια και μάλιστα χάνει και από τον Πανιόνιο. Αυτά είναι πράγματα, φίλοι και φίλες. Δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι που να υπάρχει στο live feed από τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά site. Μάλιστα. Διαβάζουμε για μια συγκινητική πρωτοβουλία του Καγκαλούδη, ο οποίος καλεί τον κόσμο στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα τη Δευτέρα με κεριά για την στη μνήμη των θυμάτων των καταστροφικών πυρκαγιών. Πολλά τέτοια θέματα γενικότερα που αφορούν την τραγωδία στο Μάτι, αυτή την τραγική στιγμή που έζησε η Ελλάδα του προηγούμενου σοκού. Εν τω μεταξύ, το τι πραγματικά αυτή η ταινία με τον Κωνσταντάρα είναι, ρε παιδί μου, μνημείο στην καλύτερη περίπτωση, να το πω, ρατσισμού, στη χειρότερη μυσαλλοδοξίας. Δείχνει τόσο έτσι πρωτόγονους τους Αφρικανούς, που πραγματικά έτσι είναι να απορείς. Αλλά έχει μια λογική και αυτό, καθότι τι γνώμη και τι γνώση είχαν τότε οι άνθρωποι για το πώς ζούσε ο κόσμος στο εξωτερικό και τα χρόνια. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτές οι εποχές έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά, φτάσαμε έτσι και στην ώρα που θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ακούσατε ακόμα ένα αλληλούια, το τελευταίο σαββατιάτικο αλληλούια, βέβαια κουτσουρεμένο. Συνήθως παρέα μου ήταν ο Στάθης Νικολαίδης εδώ τα τελευταία 3 χρόνια από τον αέρα του Λίμπερο. Δεν ξέρω πού θα βρισκόμαστε του χρόνου για τη νέα σεζόν, υπάρχουν συζητήσεις, όλα αυτά θα τα δούμε. Θα είμαι και αύριο μαζί σας εδώ από τις 7 μέχρι και τις 10, προκειμένου να δούμε και την αυριανή επικαιρότητα, οτιδήποτε υπάρχει, να σας κρατήσουμε παραούλα, έτσι εσάς τους λίγους που απομείνετε στο κλείνο νάστη αυτές τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Μιχάλης Νικολαίδης στο μικρόφωνο, Χρήστος Κιώσης στην κονσόλα του ήχου. Μετά το διάλειμμα θα ακολουθήσει ο Σταμάτης ο Μουρελής για 1-2 ώρα, από τις 10 μέχρι και τις 12 θα σας κρατήσει παρέα και πιστεύω θα ενημερωθείτε για όλα τα νεότερα και σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπασκετικό άρεγγι. Γενικότερα ένας φύση μπασκετ άνθρωπος ο Σταμάτης θα σας ενημερώσει και για τις υπόλοιπες ομάδες της πόλης και φυσικά νομίζω είναι και Man U φανατικός. 12 η ώρα την ώρα που θα τελειώνει θα δώσει και το εναρκτήριο λάκτισμα για το φιλικό, το φιλικό το οποίο ανάθεμα και αν θα ήταν φιλικό αν γινόταν στην Αγγλία, Χρήστο, έτσι. Manchester United Liverpool, φιλικό παιχνίδι σε αμερικάνικο έδαφος. Στην Αγγλία θα είχαν πέσει κορμιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Παρ' όλα αυτά, 12 η ώρα. Όσοι φίλοι αντέχουν να κρατηθούν, είναι ένα πολύ ωραίο ματσάκι για να δει κάποιος ποδοσφαιρόφιλος, ο οποίος το τελευταίο καιρό έχει πάθει γενικότερα μια έλλειψη. Φυσικά πριν φύγουμε να υπενθυμίσουμε ξανά το χορηγό μας, τα Έπλα Παπαϊωάννου, που τους ευχαριστούμε για τα τελευταία 2,5 χρόνια για την στήριξή τους έτσι, στην χορηγία της εκπομπής. Θα τους βρείτε στην Ευκαρπία, στην οδό Αθηνάς Τσακίρη 6, εκεί όπου μπορείτε να πάτε να δείτε τις κουζίνες και τα υπόλοιπα έπλα που έχουν κατασκευάσει στην εκθέση τους, αλλά και γενικότερα να μιλήσετε μαζί τους. Η εμπειρία τους είναι τεράστια, έχουν παραδώσει έργα σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορες έτσι, και επιχειρήσεις και σε σπίτια. Νομίζω ότι σίγουρα δεν θα είστε χαμένοι. Εμείς απλά είμαστε οι αγγελιοφόροι, το μήνυμα τους φυσικά ο κόσμος το ξέρει και ο κόσμος τους αγαπάει για αυτό που είναι. Οπότε, epiplopavlap.gr,
το site τους, να δείτε, να πάρετε μια ιδέα. Και φυσικά Ευκαρπία Αθηνά Τσακίρη 6 η έκθεσή τους, Έπιπλο Παπαγιάννου, ο χορηγός του Αλληλούια. Να είστε καλά, από μένα να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο, διάλειμμα και ακολουθεί ο Σταμάτης ο Μουρελής για να σας κάνει παρέα μέχρι και τις 12.